Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ είμαστε μπαλαντέρπα μέχρι και τις 12, εδώ στο Λίμπερο 107,4, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν θα πάω μέχρι τις 12 μόνος μου, δεν έχω καμία ενημέρωση από τον καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος αγνοείται, αν τον έχετε δει κάπου, βγάζουμε silver alert για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Έχει εξαφανιστεί εδώ και περίπου 2 ώρες, μέχρι και ο Γιάννης Ζάζος τον αναζητεί, δεν ξέρουμε που είναι. Όποιος έχει εικόνα, πραγματικά σε επικοινωνήσει μαζί μας το 23 10 27 και 3 8, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε που είναι, παιδιά, ο συνάδελφος. Χθες, ας πούμε, που είχε μία υποχρέωση, ενημέρωσε το μεσημέρι. Σήμερα δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Όσο να είναι, μια ανησυχία υπάρχει. Πρέπει να περάσουν 72 ώρες για να δηλωθεί εξαφάνιση, αλλά σε κάθε περίπτωση η απουσία του είναι κάτι παραπάνω από αισθητή. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Μπαλαντέρ έχουμε να πούμε αρκετά. Πάλι με Champions League σε εξέλιξη. Με ωραίο παιχνίδι να γίνεται αυτό που έχουμε εικόνα στο Wanda Metropolitano στην Μαδρίτη, το Ατλέτικο Μαδρίτη της Γιουβέντους, το 0-0, αλλά και οι δύο έχουν κάποιες ευκαιρίες μέχρι τώρα μετά από 16 λεπτά αγώνα. Την ίδια ώρα παίζεται και το Schalke City, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Εκεί θεωρητικά υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, ποιοτική. Εδώ στο Ατλέτικο Γιουβέντους πάλι θεωρητικά είναι μεγαλύτερο ντέρμπι το παιχνίδι. Να το στρε, παιδιά. Μάλιστα. Άρα ήταν μέσα. Έτσι εξηγούνται όλα. Η Paris Saint-Germain το έχει βάλει τον γκολ στο 18ο λεπτό σε εξαναβολής παιχνίδι με την Montpellier. Ναι, ρε φίλε, να σου πω λέω κάτι. Εγώ ανησύχησα. Γιατί λέω, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Άμα δεν μπορεί να έρθει, δεν έρχεται. Ωραία, ενημερώνει και λέει ότι παιδιά θα αργήσω. Έτσι. Ενώ δεν κάνει δηλαδή τέτοια πράγματα να χάνεται και τέτοια όπως κάνουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που μπορεί να κάνουν στο παρελθόν. Νίκο, πες μια καλησπέρα στο λαό σου. Τι κάνετε? Αδερφέ, έχεις δημιουργήσει πρόβλημα αυτό εδώ πέρα, να ξέρεις. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Πάλι. Πρόβλημα. Τίποτα. Έχουμε θέμα. Σπιτάκι, πες το έξω. Έχουμε θέμα πάνω το έξω. Θα ζήσεις χωρίς αυτό? Πιστεύω. Πιστεύεις πάνω από 5 λεπτά? Παλέψω. Μάλιστα. Okay, γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 0-0 το Ατλέτικο Γιουβέντους, 0-0 και το Σάλκε Μάντσεστερ Σίτι σε παιχνίδια που ξεκίνησαν εδώ και περίπου 16-17 λεπτά. Η Ιταλή σέντρα πήγε να κάνει το τελικό, δεν κατάφερε. Νωρίτερα είχαμε και Europa League. Σεβίλη Λάτσιο 2-0. Καθάρισε η Σεβίλη, και αλλιώς από το πρώτο παιχνίδι είχε πάρει μεγάλο προβάδισμα για την πρόκληση που είχε κερδίσει 0-1 στη Ρώμη. Και σήμερα πάλι ο Μπενγεντέρ στο 20 που είχε βάλει τον γκολ στη Ρώμη και ο Παύλο Σαράβια στο 72, στο 78 μάλλον, κάνα το 2-0. Και η Σεβίλη είναι η πρώτη ομάδα η οποία βρίσκεται στους 16 του Europa League. Η Σεβίλη, η οποία τα τελευταία χρόνια γενικότερα στο Europa League τη λες και πολύ νίκη. In. Τι έγινε, ρε Νίκο? In. Γιατί ακριβώς μέσα, φίλε, ίσως τα τηλέφωνα στο ρεπορτάζ, ανατριχίλα μας πιάνει. Όχι, ρε, απλά είχα κλειστεί την πόρτα κιόλας στο γραφείο και απορροφήθηκα στο... Είχαμε κανένα βίντεο που έβλεπε τίποτα τέτοιο. Μια τσοντάρα. Όπως έχουν πει για κάποιοι φίλοι, έτσι. Τι? Όπως έχουν πει για κάποιοι φίλοι. Για ποιο πράγμα? Πάω να δω μια... μια αισθησιακή ταινία. Α, όχι, όχι. Τι γίνεται, Νίκο? Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι? Ναι, φιλαράκι, με εδώ τι είμαι για σένα. Εδώ πέρα, πολύ ναι. Ωραίος. Ναι. Έφερες και το κομμάτι και πέρα που σαρακώσαμε ναι. Το βράδυ. Πολύ ωραία γλυκό, ωραία, ωραίο, ναι. Ωραία πίτα. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες σήμερα ναι. Εντάξει, και διακρίνω έναν εσένα με συμπεθερέ γυλαίκο και από πίσω. Ναι. Γιάννη Παραβωνιάρη με δεύτερο συμπεθερέ γυλαίκο. Σαν μέτρη ήταν ο άλλο. Εντάξει, άντε, εγώ πάει γυλαίκο. Ρε παιδιά, να σα πω λίγο κάτι. Ναι, να πω λίγο την άποψή μου. Αυτό το γυλαίκο, αυτό το. Πουλοβερό κάτι. Είναι εσύ πολύ του συμπέθερου στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή θες να βάλεις γυλαίκο, πάρει κανένα να είναι τσίτα εδώ πέρα. Από αυτά που κουμπώνουν κιόλα. Το ζηλέ. Έχω τέτοιο. Βάλε εκείνο, ρε φίλε. Και από βάλε εκείνο, θα βάλεις γυλαίκο. Όχι αυτό το πουλόβερο το συμπεθερέ. Και αν δεν το κάνεις το λάθος, έχετε κι άλλο το δουλειά από πίσω. Εντάξει, που είναι και πιο ψηλό. Και δηλαδή η κατάσταση είναι κακή. Καλά, και τώρα με την υπόσχεση δεν μπορεί να πω κάτι. Εντάξει. Αυτό τελείωσε, το έβαλε μια φορά και σου λέει τώρα εγώ θα κυκλοφορώ πάντα έτσι. Δεν είναι μοντέλο. Μόνο στα μάτια, δεν σα βλέπει κανένα. Τίποτα. Να μην πω τι σα κάνει όλου, δεν το λέω γιατί είμαι στον αέρα. Το θέμα του. Άρα δεν έχει δικόμενο στα μάτια τέτοια. Το θέμα του σήματο είναι υποκειμενικό. Ναι, συμφωνώ. Σωστά. Δεν έχει αδίκιο. Άσπο να σου πω κάτι, μην ξεχνά ότι πλέον Νίκο μου συμπέθερε γινόμαστε σταδιακά. Έλα ρε, εσύ τώρα στα δικά μου τα μάτια αυτό το γυλαίκο είναι πολύ συμπεθερέ τώρα. Εντάξει. Είναι, δεν τον μπορώ. Δεν τον μπορώ. Είναι ωραίο, ζεσταίνει μας εδώ πέρα πολύ. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, λες και πήγες να σκάψεις, ας πούμε, στο κρύο. Ζεσταίνει πολύ. Στο Βλαδιβοστόκ. Βάλε και βήξαμε από μέσα για να μην κρυώνει το στιθάκι σου. Δεν βάζω. Ναι. Δεν βάζω βήξ, όχι.
Okay. Βάζω το γυλαίκο τότε, δεν πειράζει. Βάλε το γυλαίκο. Ο συνάδελφος που το φορούσε, τι λέει για το γυλαίκο. Καλησπέρα από το Αλεξάνδριο. Εδώ που το τι είχαμε εκεί σήμερα, Νικό. Είχε κόσμο. Πήγε καλά. Είχε αρκετό κόσμο. Να ξέρει, έκανα like για το τέτοιο κι εγώ. Ναι. Στο post που έκανα για το, για το παιδικό εκείνο έκανα κι εγώ like, να ξέρει. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν ομάδες και τέτοια. Έτσι εννοείται. Έκανα κι εγώ. Δεν ξέρω αν πήγανε 10 λεπτά στο τέτοιο, αλλά το σημερινό το φιλικό βέβαια ήταν για διαφορετικό λόγο. Ναι, το ξέρω. Για τον Δημήτρη. Πήγε κόσμο στο παιδί, αυτό θέλω να πω. Αυτό έχει το πήγα. Να σου πω κάτι, πολλοί δεν πήγαν, αλλά πήγαν το εισιτήριο. Και αυτό καλό. Δεν ήταν υποχρεωτική παρουσία. Ήταν ωραία, ήταν όλα τα τμήματα σχεδόν του Άρη. Εντάξει, κάποια είχαν και αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ήταν και ο Νίκος Γκάλης, και αυτός εκεί έδωσε το παρόν. Σύστομα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ωραία ήταν, καλά ήταν. Για ένα παιδί που πριν 2 χρόνια είχε ένα ατύχημα. Ναι, αυτό το παιδί ταλαιπωρείται εδώ και πολύ καιρό. Ναι, είχε ένα τροχαίο, είχε 2 χρόνια που είχε εκείνο το τροχαίο. Δίνει τη δική του μάχη. Είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις τα έξοδα νοσηλείας, παιδιά πολύ μεγάλα. Αλλά μετά από κινητοποίηση όλου του συλλόγου, των οργανωμένων οπαδών πρώτα της ομάδας, του Super 3, του Ερασιτέχνη, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ, σήμερα έγινε κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ διαφορετικό, με αφορμή και αυτό το φιλικό με τον Ερμή Λαγκαδά. Εντάξει, το τελευταίο είναι το αγωνιστικό στο σημερινό παιχνίδι. Πρώτα ήταν. Εντάξει, σχόλιο κάτι όμως για την ομάδα που θα παίξει ξανά αρχές Μαρτίου ήταν εκεί ένα. Εκεί βοηθάει ένα στο θέμα ακόμα του αγωνιστικού ρυθμού, γιατί. Και άλλο φιλικό θα κάνει άλλο, νομίζω. Θα κάνει το Σάββατο με την Λεύσκη Σόφια στις Σέρες. Okay. Στις Σέρες? Στις Σέρες, ναι. Στα Σέρες. Πότε θα γίνει αυτό? Σάββατο. Αχα. Μάλιστα. Ωραία. Παραμονές του ντέρμπι της πόλης, Νίκο Μοσκοβίτη. Έλα ρε φίλε, τι ντέρμπι είναι αυτό? Έχεις πάρει σκαμπάρα ότι γίνεται ντέρμπι πουθενά? Ξενέρωταν τα πράγματα εντελώς. Είναι ακόμα πολύ χαλάρα. Ναι. Βγήκε διαιτητής. Είναι πιο ξενέρωτα και από το παιχνίδι του Κυπέλλου, φίλε. Εκείνο που ήταν ανάμεσα σε τι ήταν, κάτι είχε. Ντέρμπι είχε ανάμεσα. 27 του Σεπτέμβρη ήταν. Πρέπει να ήταν στα δύο ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τον Πάο. 27 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη, η Ντούμπα 1-1. Ναι. Πιο ξενέρωτα είναι τα πράγματα, δεν ξέρω. Πολύ διαφορετικές οι ομάδες. Θα πλακωθούμε λίγο με Φασαρία. Αύριο, αύριο αυτά. Αύριο, που είναι η τελευταία εκπομπή. Είναι διαφορετικές οι ομάδες από τότε, βέβαια. Γιατί αλλιώς θα παίξει ο Άρης, αλλιώς θα παίξει ο Πάοκ σίγουρα που έχει κατεβάσει άλλη δεκάδα και το μάτς. Ο Άρης, φίλε, είναι εντελώς άλλη ομάδα. Εντελώς άλλη ομάδα. Έχει και τον προπονητή βασικά σε σχέση με τότε. Τι θα τσεκάρεις ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι? Θα το κάνουμε και θα είναι διαφορετικό. Πάκα, εντάξει, προπονητή έχει τον ίδιο. Εντάξει, το Πρίγιος δεν έχει μόνο. Πρι. Από τότε. Σε εκείνο το παιχνίδι είχαν παίξει για τον Άρη. Το μάτς του Κυπέλλου το μεταξύ ήταν εντελώς ότι είναι για τον Πάκο. Ναι, έχεις δίκιο. Κουέστα που ο σπίγερ του ΟΤΕ τον έλεγε Ντίαζ όλη την ώρα. Ο Ντίαζ. Και ψάχνουν όλοι ποιος είναι ο Ντίαζ. Λοιπόν, ο Κουέστα είναι και τώρα, ο Βέλεθ είναι, ο Μαύραη δεν είναι, ο Μενέντεθ δεν είναι, ο Σόουζα τραυματίας, βασικά επανέρχεται, ο Ματίγια είναι, ο Σιώπης είναι, ο Κολάσο έφυγε, ο Γκάμα τραυματίας, ο Γιουνές δεν νομίζω να ξεκινήσει, ο Γκάρσια δηλαδή έχουν φύγει, είναι ο Γκάμα που είναι τραυματίας 1, ο Κολάσο έφυγε 2, ο Μενέντεθ δανεικός 3, ο Μαύραη 4, ο Σόουζα που δεν θα παίξει 5, είναι άλλη ομάδα σχεδόν. Και εντεκά θα πάω για πες. Εντεκά θα πάω, ξεκινώ το παιχνίδι. Περίμενε. Κατσερίτη, περίμενε. Ο Ρέι. Ναι. Δεν θα παίξει. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχει παίξει. Ναι, όντως. Ο Κατσερίτη. Σίγουρα το τελευταίο παιχνίδι που έχει παίξει. Σίγουρα. Εντάξει. Όχι, πρέπει να είχαν ακολουθήσει κι άλλα. Ναι. Που να ο Κρέσπο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ο Κιτσίου, πάει. Ο Τόσκα. Ναι. Okay. Ο Σάκχοφ. Mm-hmm. Ο Βέρμπλουμ. Ο Ζαμπά με τον Ελκαντουρί ήταν τότε στα άκρα και ο Πέλκας με τον Καρέλη. Άλλες ομάδες. Άλλες ομάδες, φίλε. Άλλες, πολύ διαφορετικές. Ο Καρέλης. Από τότε. Για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Με άλλο προπονητή ο Άρης κιόλας. Εντάξει. Σε άλλο σημείο τη σεζόν. Διαφορετικά λέω, τα πράγματα αν πλέον. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ανάμεσα σε ΑΕΚ στο... ναι, στην Τούμπα και Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Πιθανό να ήταν τότε. Κάτσε σου. Για τον ΠΑΟΚ. Κάτσε σου. Μετά από τον Ντέρμ είχε παίξει με τον Πας. Όταν έπαιζα εγώ με τον Πας Γιάννης, είπε με τον Ολυμπιακό. Ναι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άγινα. Ναι. Σε Ολυμπιακό και. Αυτό σου λέω. Αλλά. Τη Μαρία, την πολύ καλή άμυνα μου, παιδιά. Το χάσε. Βλάκα. Τον Τη Μαρία μου τον έχει χαρακτηρίσει ένα φίλο και κυρίω Κλαπέρι. Τι είναι ο Κλαπέρι? Τι είναι ο Κλαπέρι στην Κέρκυρα? Αυτό που έχει μεγάλα αυτιά. Είσαι Κλαπέρι. Είναι το Κλαπέρι. Είσαι Κλαπέρι. Μάλιστα. Τρομερό. Λοιπόν, και διαιτητής, όπως ενημερωθεί κατά πάνω. Τι είναι αυτό το παιδί, για πες. Ο Τόρε Χάνσεν.
Ο Νορβηγός, δεύτερη διαλογή ρέφερ, είναι η αλήθεια. Βασιογραφικού, παιδιά. Εντάξει, θα τα λέμε όλα με το όνομά του. Είναι άτεγκτο. Λοιπόν, είναι. Ωραία λέξη. Άτεγκτο. Αυτή η εκπομπή έχετε καταλάβει ότι έχει ένα επίπεδο. Το έχετε πιστώσει. Είναι πολύ, είναι άπειρος. Δεν είναι μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία. Ναι. Ένα τελικό κυπέλλον Νορβηγίας έχει φύγει στο 16. Άρα, δηλαδή, αν χρειαστεί να σφίξει εγώ έδρα, αυτό μας λες. Πολύ πιθανό. Εντάξει, πολλές κάρτες δεν δίνει. Δεν είναι καρτάκια, δηλαδή. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι σαν στο επίπεδο αυτών που είχαν θεσπίσει, ας πούμε, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, είναι πιο χαμηλό το επίπεδο του. Με τέταρτο τον κύριο Σκουλά την Ένωση Θεσσαλίας. Μάλιστα. Τσαλτιδίστηκα τώρα. Μια μέρα μετά από την παρουσία του Αχιλέα Μπέου στην Τούμπα. Έτσι. Λοιπόν, με τον οποίο είναι γνωστό έχει καλέ σχέσει ο Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριο Σκουλά που ήταν τέταρτο και στο παιχνίδι. Βάλε λίγο φωτιά να κάνουμε λίγο. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Έτσι είναι. Τι ήταν ο Σκουλά στο παιχνίδι του πρωτογενή. Πάλι τέταρτο αυτό ήταν. Και τι θα μιλήσει, παίζει. Θα μιλήσει με του ξένου εκεί πέρα. You know this, Τούμπα, πάω. Άντε, να παίζει 60-40 ρε φίλε. Champion, undefeated. 34 χρόνια. If you don't, if Pauk doesn't win, we will leave from the stadium around 1 o'clock, 2 o'clock after midnight. Τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και τώρα ο Νορβηγός θα πει: άσε τώρα που να τρέχουμε. Λήξτε εκεί πέρα να φύγουμε κατευθείαν για και κάτι. Θα μένει στο Μακεδονία Παλάς. Θα. Εκεί είναι το θέμα. Θα μένει στο Μακεδονία Παλάς. Εκεί θα είναι το μεγάλο σκάνδαλο. θα στείλω τον Τζίψιο να κατασκηνώσει απ' έξω. Φάτσα, ξέρουμε. Άμα δει το Χάνσεν. Ξέρουμε φάτσα από αυτόν. Όπως τον παρουσιάσε ένα. Να του αυτό είναι. Σε μια άλλη φωτογραφία λέει: στείλανε λέει το Μένιο να σφυρίξει τον τέρκο. Λέω Χατζηλεό. Όντω, ναι, θα μπορούσε. Με κοντό όμως, εντάξει, ναι, γιατί παλιά έχει και μακρύ ο Λεό. Ναι. Χατζηλεό. Ναι, ποιο μοιάζει, είπες. Άλλο σε μια άλλη φωτογραφία που τον έχω δει, τον παρομοίασε με τον Μένιο Φουρτιώτη. Όχι, ρε, καμία σχέση. Ναι. Όχι, ρε. Δεν μοιάζει. Όχι, όχι, καμία σχέση. Θα μπορούσε. Τέλος πάντων, δεν μοιάζει εμένα πολύ, αλλά οκ. Okay. Αυτό θα είναι πάντως. Τι έγινε, το βαλέ. Πέναλτι. Πέναλτι. Πέναλτι Ατλέτικο, λοιπόν, για να δούμε. Αυτό που είχε κάνει συμφωνία με το διάολο. 27 λεπτό. Ντεστήριο. Να κάτσε να δούμε τη φάση. Η Ατλέτικο είναι λίγο καλύτερη. Λοιπόν, ποιος ξέφυγε ο Ντίγκο Κώστα. Τι είναι αυτό τώρα, είναι πέρα δε τώρα. Περίμενε. Πού τον μάρκαρε. Αδερφέ, είναι αστείο το πέναλτι, έτσι. Είναι... Α, το έχει δώσει, αλήθεια τώρα, το έχει δώσει αυτό. Πρέπει να βάλει βάρ, δεν γίνεται. Έλα ρε τώρα που είναι πέναλτι, δες. Έλα, δεν μπορεί να το έχει δώσει αυτό τώρα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να μην πάει να το δει κάποιο από το κάτω το πει: δεν βάρ, δεν γίνεται. Βάρ, θέλει, βάρ. Δεν είναι. Καταρχάς το άγγιγμα είναι καμιά τρία μέτρα έξω από την περιοχή. Και είναι άγγιγμα, δηλαδή δεν είναι να πει ότι τον τράβηξε. Και πρώτα πέφτει ο παίκτη Γιουβέντους και μετά. Δεν πέφτει. Μπορεί να το έχει δώσει, ρε φίλε. Α, φάουλ. Που δεν είναι ούτε φάουλ. Ούτε φάουλ είναι. Ναι. Εκπληκτικό. Α, στο βάρ βλέπει αν είναι πέναλτι μόνο. Είναι για πέναλτι, κόκκινες, offside, όχι offside, ναι, τέτοια. Και goal που είναι αφισβητούμενα. Αυτό είναι no penalty. No penalty. Άρα, ναι. Α, το VAR δηλαδή είναι... Αυτή από το control... Δεν μπορώ να σου πει ότι δεν είναι foul, σου λέει δεν είναι penalty όμως. Αυτή από το control του είπαν ότι δεν είναι penalty, δεν χρειάζεται να το δεις. Σε πρώτη φάση αυτός έδωσε penalty. Παιδιά, μιλάμε για ένα κράτημα στη γωνία της περιοχής για όποιον δεν βλέπει. Κράτημα, δηλαδή ένα άγγιγμα στον νόμο. Και όταν γίνεται το άγγιγμα ο Diego Costa είναι 3 μέτρα στην περιοχή. Πέφτει μέσα στην περιοχή και αρχικά δεν δίνει πέναλτι και δεν είναι ούτε φάουλ. Τέλος πάντων. Τραγικό. Πω, πω. Κάτσε με τη φάση. Πολύ να μετά να πούμε στο διάλειμμα. Να το κάνει απευθείας, αλλά. Όχι, ρε, στο πόδι του Γκριεσμάν είναι. Δεν νομίζω να πάει απευθείας από εκεί. Δεν βολεύει το αριστερό. Ναι. Δεύτερο δοκάρι. Ναι. Και όλοι Ατλέτικο. Από κάτω σχολείο. Από κάτω τι κάνουν, ρε, φέρνουν. Φίλε, αρχαία τραγωδία πρέπει να παίζουν. Δεν εξηγείται αλλιώ και πρέπει να είναι στη φάση κορύφωση τώρα του δράματος. Λοιπόν, εκτελεί ο Γκριεσμάν. Απευθείας το πήγε, φίλε, και το πήγε καλά. Γιατί το τείχος που είχε στήσει ο Σέσνη ήταν ότι να είναι. Κόρνερ για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Λοιπόν. Τώρα κάποιος κάτω. Εκεί που έχει κερδίσει μόνο μία ελληνική ομάδα, Νίκο, να τα λέμε αυτά, έτσι. Όχι, στο Βυθίδε Καλδερών. Στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, οκ. Αυτό είναι το Ουγάντα Μετροπολιτάνο. Ναι, το έβαλε και η City. 0-1 προηγείται με τον γκολ του Αγκουέρο στο 18. Σαλ και City, εκεί που νομίζω ότι. Έφαγε γκολ πάλι. Στο ζευγάρι υπάρχει πάλι, απόσταση, ναι. Έβαλε γκολ η Μομπελιέ. Φάουλ και εκεί. Ήταν μέσα. Χρειάστηκε εδώ VAR. Για να δούμε. Goal line technology. Νομίζω όλοι πέρασε η μπάλα, Νίκο. Νομίζω ότι. Τη βγάζει ο Μπουφάν, αλλά νομίζω ότι έχει περάσει όλη η μπάλα. Κάτω τι κάνουν, έχει μπει κανένα και του κρατάει ο Μύρου. Ήταν από δίπλα. Σου λέω πάνω από την αρχαία τραγωδία, ρε φίλε. Όχι, έχει μπει ένα και του κρατάει ο Μύρου, δεν γίνεται. Δεν το μέτρησε. Α, το μέτρησε. Okay. Που έχει πετύχει ο Χρήστανδο. Ένα λοιπόν τον Παρίσι Μομπελιέ. Που έχει πετύχει ο Χρήστανδο χθε ο Σανσέρ τον Άξε Κλάριο. Τον ηθοποιό. Ναι.
Τον φίλο του Άρεος. Ναι, ναι, ναι. Του είπε εκεί πέρα για να είναι και τα γνωστά. Και του λέει. Του συστήνεται, παιδί μου, λέει. Χωρίς να λέει, του συστήνω, με λέει. Του λέω πάνω ο Λίμπερο και τα λοιπά. Το λαμπαουτάρι του λέει. Και του λέει, σοβαρά λέει. Κάθε μέρα Λίμπερο και διαβάζω. Μπράβο, ρε φίλε. Εστηλής. Και αναγνώσεις λοιπόν. Αριανά, γιατί δηλαδή δεν ακούει. Θέλω λίγο να συντονιστούμε, να τα κάνουμε όλα μαζί. Το λέω. Μην κάνουμε μισές δουλειές. Το λέω το Χρήστο, γιατί του πες να ανέβει να βγάλω μια ώρα εύκολη. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Σε λοιπόν. Survivor δεν ασχολείται άνθρωπος, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις πάνω, τρέχουν, κάνουν. Πάμε για κόψιμο. Πάμε για κόψιμο, ε. Ναι, πάει για κρακ στο λαιμό. Φίλε. Και τόσα λεφτά, πώς θα γίνει. Ο Ατσούν, Ματσούν, πώς λέγεται ο άλλος ο. Ατζούνι Λιτζαλί. Ατζούνι Λιτζαλί, ο Χαλίλα Ντελτόπου. Λοιπόν, πάμε στο break. 10.30 φτάσαμε. Έτσι, ωραίος. Δεν ξεχνάτε μαζί μας η Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Τώρα πιάνει ο Νίκος Μοσχοβίτης στο χέρι του το κινητό. Μπαίνει στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Για να παίξω επόμενο και γκολ. Επόμενο γκολ Ατλέτικο. Γιουβέντους. Γιουβέντους. Ατλέτικο 1-0 λοιπόν. Ναι. Σημειώστε το. Έτσι είναι. Εύκολα και απλά. Κατεβάζετε μέσα σε 2 λεπτά το πολύ την εφαρμογή στο κινητό σας και παίζετε μπαλίτσα. Πάμε στο break. Γιάννη Ζάτση που είσαι πίσω την κονσόλα γεμάτο ζωή για ακόμα ένα βράδυ. Και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Παραθέμα μέχρι τις 12. Νίκος Μοσκοβίτης στο ένα μικρόφωνο. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου, σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση. Θέλεις κούρεμα, αδελφέ. Θέλεις ξανά. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ο Γιάννη Ζάτση, ρε φίλε, παίζει πάρα στον Ντρίκ Νοβίτσκι, αν θυμάσαι. Μια κοντό, μια μακρύ. Ξεκινούσε σεζόν με κοντό μαλλί και τελείωνε με μακρύ. Και μετά όταν ξαναξεκινούσε σεζόν πάλι με κοντό μαλλί. Την ίδια λογική ακολουθεί και ο Τζον Ζάτση. Μπαίνω σήμερα στο site του ΠΑΟΚ. Ναι. Στο επίσημο site του ΠΑΟΚ. Ναι. Και να διευθετήσω το ζήτημα τη διαπίστευση μου για το Ματς Κέλλιγκερ. Α, καλά. Και θέλει να έχει γνώσει. Για πες. Λοιπόν, ήξερα τη διαδικασία από το κύπελο. Εντάξει, ότι είναι ρε παιδί μου, οκ, ναι. Λοιπόν, history, ναι. Θέλω να προσέξει λίγο εδώ. Έλα πιο κοντά. Ναι, βλέπω. Όχι, έλα πιο κοντά. Δεν βλέπω. Θα χρειαστείς πιο κοντά. Δεν βλέπω, λέγε. History, όχι. The club. Ναι. Press office. Ναι. Τι λέει εδώ. Νίκος Παπαδόπουλος, φίλε, έτοιμο κατευθείαν, το είχανε. Ρε φίλε, έχεις γίνει διαφήμιση. Πω. Για πάω παραθυναϊκός, όπως λέει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν είναι και το επίθετό σου και το όνομά σου, φίλε, κάτι πολύ τέτοιο. Τι να κάνουμε, συνηθισμένο επίθετο είναι. Δεν μπορούσα να βάλω ένα άλλο ή να μην βάλουν τίποτα. Εντάξει, φίλε, βάλα Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν ξέρω τι σχέση σου με την ΠΑΟΚ ποια είναι. Δεν γνωρίζω. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από μια πλήρη. Απόρρισα κι εγώ. Δεν ξέρω, φίλε. Γιατί το μεταξύ μπαίνω από το δικό μου, λέω. Το είχαν κρατήσει την προηγούμενη φορά που μπήκα, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Λέω ένα συνάδελφο στο Λαμπαουτάκι. Να ψάχνονται οι γείτονες για τους δούριους ύπους. Λέω ένα συνάδελφο, μπες λίγο στο site του ΠΑΟΚ και πήγαινε στο πρόσωπο. Μου λέει, τι σου βγάζει την επίσηση. Μου λέει, βγάζει το όνομά σου. Τρομερό. Δούριοι ύποι. Δούριοι ύποι. Έτσι είναι. Τι νομίζετε. Τρυπάς. Εδώ. Εδώ. Να τους. Δεν το βλέπετε. Να τους. Εδώ είναι, ρε φίλε. Ποιος είναι. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Αυτός είναι. Ναι. Καλά, πήγε ρε φίλε στον μπάσκετ και τον είδε άνθρωπος τη φάτσα του. Αυτός είναι. Ναι. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Μάλιστα. Τον παππού. Ο άλλος είναι το μαλλί βαμμένο. Η βάφτα είναι το μαλλί. Λοιπόν, ξύπνησα άλλος, κατάλαβα ότι είναι περίεργος. Ποιος. Έχεις δει κάτι τύπους που ρε παιδί μου φοράνε εκείνο το αθλητικό παπούτσι, το Σάλομον που είναι για ορειβασία. Σίγουρα θα το έχεις δει. Ναι. Λοιπόν, και πρόσεξε, εκτός από το παπούτσι φοράνε και εκείνα τα παντελόνια που έχουν πολλές τσέπες. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, βλέπεις άνθρωπο με παντελόνι με πολλές τσέπες. 9 στις 10 φορές είναι περίεργος, δεν μπορεί να είναι normal. Ξέρεις, εκείνα τα παντελόνια που είναι λίγο φαρδιά. Κρέμονται λίγο, ναι. Είναι λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις. Είναι αυτά τα παντελόνια τα που είναι. Είναι με παντελόνια, σαν αθλητικά παντελόνια. Ναι, δεν είναι, ναι, όμως φόρμες. Ναι. Έτσι. Και έχει κάτι τσέπες εδώ, μια τσέπη παραπέρα. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως είναι κάτι χακί, κάτι καφέ, κάτι τέτοια. Συνδυασμός από τον δύο ειδικά. Ναι. Παντελόνι τέτοιο, με σάλαμο παπούτσι, περίεργος. Δεδομένα. Όπως πάντα περίεργος θα είναι άνθρωπος με βαμμένο μαλλί. Δεν γίνεται να είναι νορμάλ όλα πάνω του. Κάποια στραβή θα έχει, αργά ή γρήγορα. Τώρα έτσι. Μην είσαι. Ναι, ρε φίλε. Και γενικότερα διακρίνουν Νίκο Παπαδόπουλο τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως και παιδιά, ρε παιδί μου, που δεν είναι και μεγάλα. Έτσι, παιδιά που είναι πάνω κάτω στην ηλικία μας, λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο μεγάλα τέλος πάντων εκεί πέρα. Να βγάζουν φρύδια, φίλε. Ξέρεις που είναι στο Ηράκλειο. Έναν κουκλεντέ που ήταν στο Power of Love με ένα μαλλί περίεργο και το μαλλί και το. Και είχε το. Ο Ευχουλής. Το φρύδι που το είχε ευθεία γραμμή. Ποιος, δεν το θυμάμαι αυτό.
Δεν το βλέπα. Έφυγε αυτό, αφιλέ. Κοίτα, έφυγε. Για να είμαστε ειλικρινεί, και εμεί βγάζουμε φρύδι, αλλά το βγάζουμε το ανάμεσα. Νάτος. Καλά, δεν λέμε ρε φίλε να είσαι με τα Λάζαρο στο Δουλόπουλο, οκ. Okay. Ναι. Ναι. Το βγάζουμε ανάμεσα. Τώρα να είναι γραμμή το φρύδι, να είναι, λες και είναι τέτοιο. Εκεί είναι του μάτσο. Αλφαδιά. Αλφαδιά. Το φρύδι. Ο ναι. Μίσης βγάζει φίλε με το που τον είδα, τον έσβησε από το χάρτη του Πάου. Ξέρεις, με το που είδα πρώτη φορά το Μίσης και είδα το φρύδι γραμμή. Γι' αυτός! Ναι. Πω! Ναι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει γενικά. Γιατί ρε παιδιά, το δεν ξέρω. Αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία, δεν τρέπεστε λίγο. Κοπέλες δεν έχετε. Υπάρχουν και πολλοί ξέρεις που τους βγάζουν κοπέλες κιόλας φίλε. Αλλά τον κάνεις γραμμή τώρα ρε φίλε το φρύδι, είπαμε. Okay. Κάπου όπα. Κάπου. Λοιπόν, ισοφάρισε η Σάλκε την Manchester City στο 38 με πέναλτι του Μπενταλεμπ. 1-1 είναι εκεί το παιχνίδι. Σε αυτό το πολύ κακό γήπεδο τη Σάλκε, το Gelsenkirchen. Το Wanda Μετροπολιτάνο το 0-0 παραμένει. 0-0 στο Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Ευτυχώς υπήρχε το VAR σε εκείνη τη φάση με τον Diego Costa, γιατί θα γελούσαμε ακόμα αν την όταν πέναλτι εκείνη τη φάση. 1-1 είναι και το Paris Saint-Germain Montpellier, είναι παιχνίδι εξαναβολής. Στη Γαλλία εξαναβολής είναι και το Bordeaux Gingham που είναι επίσης το 0-0. Νωρίτερα στο Europa League. 2-0 η Σεβίλη τη Λάτσιο. Ολοκλήρωσε και τυπικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Europa League η Σεβίλη. Χαμόγελα για Λιμνιό. Ορίστε. Τι καλλιτεχνική φωτογραφία είναι αυτή εδώ. Και ποιος είναι τελικά. Ο Λιμνιός πρέπει να είναι λογικά. Είναι ο Λιμνιός ή είναι ο Ολιβέιρα. Έχει αυτό που προεξέχει λες εδώ πέρα λίγο. Ο Ολιβέιρα τον κάνω, ναι. Το 20 ποιος το έχει. Ναι. Ναι. Διαθέσιμος ο Λιμνιός για τον ντέρμπι της Κυριακής. Ωραία, αυτό είναι καλό. Βασικός είναι αυτός ή... Είναι βασικός. Πότε είναι, πότε δεν είναι. Ναι, α, είναι και στα βασικά κιόλας. Καλά, εννοείται. Ναι, πρόκειται, καλά, ναι. Νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ο Ζαμπά είναι ψιλοφορμαρισμένος. Οπότε πιστεύω ότι αυτός θα πω, πω μια φαουλάρα που πάτησε ο Ντι Μαρία 2-1 η Παρή. Πω, πω. Στο πρώτο λεπτό θα καθυστερήσουμε, πάτησε μια γκολάρα. Μια φαουλτάρα, όπως θα λέγανε εκεί. Πώς τον είπαμε, πώς τον λέγανε στην Κέρκυρα. Το κλαπέρι. Το κλαπέρι. Το κλαπέρι. Με τα αυτιά πάτησε ένα αριστερό φάουλ. Καταπληκτικό. Δοκάρι και μέσα η μπάλα. Τι ξέρει πλέον, ρε φίλε. Γάλε. Τι ξέρει πάλι, καρέ. Πω, πω. Κλαπέρι. Προσπάθησε ο τερματοφύλακας, τεντώθηκε εκεί πέρα. Τι που να την πιάσει την μπάλα εκεί που πήγε. Όπως λέγει ο Κόλγας, είχαμε γενοκτονία αραχνών εκεί που πήγε η μπάλα. Μόνο αυτό μπορεί να τα σκεφτεί. Ναι. Δε φάουλ. Και δεν είχε κοντά. Πω, πω. Καταπληκτική εκτέλεση. Λοιπόν, 2-1 η Παρίσι Ζερμέν για κάποιον που έχει παίξει άσο από το ημίχρονο με την Παρί με τη Μομπελιέ. Μάλλον βγαίνει. Γιατί κάνει το 2-1 στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων η Παρί επί τη Μομπελιέ με ένα καταπληκτικό φάουλ του Ντι Μαρία, του Άγχελ Ντι Μαρία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Βοήθαμε λίγο. Κόλλησα και εγώ τώρα. Μου έλεγε το Λιμνιό και το Ζαμπά. Και σου λέγω το τελευταίο καιρό ο Ζαμπά είναι σε καλή κατάσταση. Σωστό. Ο Ζαμπά δεν έπεσε καθόλου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έπαιξε ο Λιμνιός και έδωσε και μια ασίστ στον Πίσεσβαρ, αλλά νομίζω ότι την Κυριακή θα παίξει ο Ζαμπά. Τι έχει εκεί αριστερά. Αριστερά, τον Γκόρχουτ πίσω. Ναι, έμπειρος παίχτης. Και τον Λάρσον μπροστά του. Ναι. Okay. Γιατί φοβάμαι εκείνη την πλευρά. Γιατί και οι δύο μαρκάρουν πολύ. Και ο Λάρσον γυρίζει και βοηθάει πάρα πολύ. Θα σου λέω ότι ο Ζαμπά είναι λίγο σε καλή κατάσταση, αυτό σου λέω. Είναι λίγο φορμαρισμένο. Είναι λίγο φορμαρισμένο αυτό το παιδί. Δεν του βλέπω. Ναι, ναι. Δεν του βλέπω να ξέρω. Okay. Θα σας δέσουμε τα χέρια. Τα χέρια δέστα, τα πόδια όμως είναι. Το μάτ του. Δεν θα έχει ισορροπία, φίλε, με δεμένα χέρια. Α, καλά. Το μάτ του Παντελίδη στο Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Μομπελιέ, με στην περιοχή, τίποτα. Ποτέ. Λοιπόν, παραμένει το 2-1 εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα ο Άρης αναγκαστικά σε σχέση με άλλα παιχνίδια θα χρειαστεί να προσαρμοστεί περισσότερο. Τι έβαλε. Ναι, ναι. Είναι τρομερή εκτέλεση. Πω, δοκάρι, δεν το πιάνω όλος ποτέ. Δοκάρι μέσα. Θα αναγκαστεί με τα δύο χέρια. Θα αναγκαστεί ο Άρης να προσαρμοστεί περισσότερο πάνω στον αντιπαλό του σχέση με άλλα μάτς. Περισσότερο από άλλα παιχνίδια. Το κάνει έτσι αλλιώς. Τώρα θα αναγκαστεί να το κάνει περισσότερο γιατί. Τώρα ο Άρης μπαίνει σε πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό, δηλαδή κατάσταση. Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό. Ναι. Σφιχτά. Τουλάχιστον μάζει βαθμού στα προηγούμενα παιχνίδια. Okay. Σφιχτά. Παναθηναϊκός 2 βαθμούς. Καλά, δεν σε νοιάζει. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη φάση. Φίλοι, ο Παναθηναϊκός κάπου. Ναι. Μετά πάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει εσένα, έχει την ΑΕΚ, νομίζω. Έτσι, με την επόμενη αγωνιστική. Έχει και τον Ολυμπιακό. Κάρης, και μετά ναι, είναι ο Παναθηναϊκός Πάουκ. Έχει αυτούς. Και δεν είναι και σε καλή κατάσταση τελευταία. Ανοίξει την Τρίπολη βέβαια, αλλά η Τρίπολη πώς είναι. Πώς να με την νικήσει. Γιατί κατηγορούσε τον Παντελίδη. Είδαμε τον Παράσχο τρένο πάει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν σταματά να κερδίζει. Εσύ ρε φίλε που το κράζα τον άνθρωπο. Εσύ. Το φάτε από τον Άρη. Εσύ. Ναι. Τι θέλω να το φάνε. Ή όλα μπαουτάρι. Όλα μπαουτάρι έγραψε βαρύ το κλίμα. Έτσι, αυτά τα λέγανε άλλοι.
Για το κλίμα. Μάλιστα. Έγραψε κιόλας ένας όταν κέρδισε η ομάδα στην Τρίπολη. Ήταν στην Τρίπολη πριν. Πονάτε όλα μπαλωτάρες. Όχι. Έγραψε μια κυρία. Έρχεται η κυρία Οκεανής. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, έγραψε μια κυρία στο Facebook σε ένα αποστάρισμα του Χρύσανθου. Να βγει τώρα να μας πει ο κύριος Παπαδόπουλος για το αν ο κύριος Παντελίδης είναι καλός. Όχι, θα σας αφήσει, φίλε. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω πει ότι ο Παντελίδης είναι κακός προπονητής. Τώρα γράψει κιόλας μετά το μάτς Λιβαδιά. Είχα πει ο Παντελίδης είναι καλός προπονητής. Αλλά φαίνεται να μην μπορεί να διαχειριστεί τώρα την πίεση που υπάρχει. Να και, ίσως και να μην το καταφέρει. Σίγουρα. Όχι μόνος του. Όχι μόνος του. Και παίχτες. Βασικό. Πολύ βασικό. Δεν είπα ότι δεν έκανε αυτός τίποτα, έκανε και αυτός. Αλλά ήταν συνδυασμός. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Τέλος πάντων. Εμείς θέλουμε τον Παντελίδη να μείνει άλλα 5 χρόνια και να πηγαίνει ομάδα μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα με τον Παντελίδη προσωπικό. Ναι, φίλε, δεν είναι πρόσωπο λάτρης, δεν είμαι. Βλέπεις κάτι, το κρίνεις. Άλλωστε, στον αθλητισμό γενικότερα και κυρίως στα ομαδικά αθλήματα, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα κρίνονται όλοι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κάνεις κάτι καλό, θα καταγραφεί. Κάνεις κάτι άσχημο, θα καταγραφεί. Όπως έγραψε με τον Πανιόνιο, ότι για μένα Παντελίδης δύο πράγματα στα οποία ελέγχεται είναι το γεγονός ότι άργησε να βάλει το Βέλεθ. Άσχετα που γίνει μετά το τραυματισμό του Τελιζήση και κακώς έβγαλε το Ματέο. Για να βάλει το Φατζίδη. Που ένα τέταρτο μπήκε μέσα και τον ψάχναμε να δούμε πού είναι. Παίζει, δεν παίζει. Είναι εκεί, δεν είναι εκεί. Στο τέταρτο που έπαιξε. Φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι η αλήθεια. Έχει μπροστά του και το Ματέο και το Λάξον. Αλλιώς δύσκολο να βρεθεί στην εντεγάδα για την ώρα. Ο Φέτφα στα 28 του. Τρία χρόνια στα αραβικά Εμιράτα. Ποιότητα, ρε φίλε, θα έδινε. Αυτό μας είπες. Θα έδινε, μα ποιοτικός παίκτης είναι, ρε. Και ποιότητα δίνει και πολλές επιλογές στα extreme και δεν αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά μέχρι στιγμής στα μικρά διαστήματα που έχει παίξει δεν έχει αποδώσει πάρα πολύ. Εντάξει, λίγα διάστημα προσαρμογή, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θα τον κρίνουμε και σε ένα μάτς βασικό. Να το δούμε ένα παιχνίδι. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι ο Ματέο και ο Λάρισον σε καλή κατάσταση, δύσκολα να δούμε το Φετφατζίδη βασικό. Μάλιστα. Ή πρέπει κάποιος να κάνει κακή εμφάνιση, ή πρέπει να τραυματιστεί ή να τιμωρηθεί. Επειδή όμως έχει τώρα τρία παιχνίδια, πάω κάτω Ολυμπιακό. Χρειάζεται όσο να το περισσότερε επιλογέ που το συζητά. Και μιλάμε τώρα για να σου πει ένα παίχτη που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Όχι. Okay. Άμα δει ότι δεν τραβάει. Είχε για 10 παιχνίδια δηλαδή, επί τη ουσία. 11, ναι, 10-11 παιχνίδια μέσα δεν τραβάει. Από εδώ πάνε και άλλοι. Αυτό, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Για να είσαι καλά. Αύριο με άλλον. Τουλάχιστον ο Άρης έχει. Γενικά, ρε παιδί μου, στο σύνολο μέχρι στιγμή φαίνεται ότι έχει κάνει πολύ καλέ κινήσει στο Γενάρη. Δηλαδή και ο Λάρισον του βγαίνει πολύ καλά. Ναι, άνοιξε το Γιάννη. Και ο Λάξον του βγαίνει πολύ καλά και ο Ρόους του βγαίνει πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτός είναι το απόλυτο outsider που δεν τον περιμέναμε να πάει τόσο καλά μέχρι στιγμής. Είναι με το Δελιζήσι μέχρι έως τώρα σαν να παίζουν μαζί από το καλοκαίρι. Ναι, τώρα δεν έχεις Δέλι όμως. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει με το Δελιζήσι. Αύριο είναι κρίσιμη μέρα. Για Δελιζήσι. Θα γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Αγωνία για Δελιζήσι στον Άρη. Εγώ νομίζω δύσκολα θα προλάβει. Μάλιστα. Δηλαδή και να είναι καλύτερα γιατί ακολουθεί από πρόγραμμα θεραπείας τις τελευταίες μέρες. Μπορεί ο Παντελής να το σκεφτεί με τη λογική ότι μη ρισκάρω κιόλας. Αυτά είναι ωραία θέματα. Και πάθει κάτι χειρότερο. Αυτά είναι ωραία για θέματα. Για να δω. Πάτα. Αυτά είναι ωραία θέματα. All. Έλα, μωρή τρελά. Τότε δεν έλεγε πολλά. Ναι, είναι τώρα αλήθεια. Λέει αρκετά. Πότε ξεκινάει αυτό, ρε. Ο κεφτές σου, μάνα μου. Γιατί βάζουν εκεί πέρα τέτοιο. Κεφτές και δε φτές. Και φτεδό κόσμος. Τι Τόκιο, μπράβο. Και βάζει ο Ρίο, δηλαδή. Μπράβο. Ρε το Ρίο. Καταπληκτική η Τόκιο. Ναι, ναι. Η Ουρσουλολίτα, όπως τη βλέπω στο Instagram. Για να τη δούμε λοιπόν την Ουρσουλολίτα στο Instagram. Ο Ήμο Μοσχοβίτης άρχισε να ακολουθεί την Ουρσουλολίτα. Χρήστης Ήμο Μοσχοβίτης. Άρχισε να ακολουθεί την Ουρσουλολίτα. Έτσι τη λένε στο. Πώς τη λένε, τέλος πάντων. Είναι το διαδικτυακό τη όνομα. Κάτσε να δει ένα παιχτή εδώ πέρα λίγο ένα follow. Βέβαια. Θα ξεκινήσουμε να ασχολιόμαστε. Πότε ξεκινάει αυτό τώρα, Απρίλη? Είναι να ξεκινήσει Ούρσουλα Κορμπέρο. Ο παδός της Μπαρτσελόνα. Μόνο 6,5 εκατομμύρια followers. Μόνο τίποτα. Ψηλό πράγματα. 6.401 στο δεδομένο. Κορμπέρο για την ακρίβεια. Κορμπέρο. Τορνερό. Α, ο κεφτές σου, μάνα μου, είναι σε καταπληκτικές. Α, βλέπω like από Έλληνες εδώ πέρα. Δεν ήταν γνωστό μου. Όχι που δεν θα δίνανε. Ναι. Εγώ βλέπεις τίποτα. Κύριος. Καταπληκτική. Η Ούρσουλα Κορμπέρο Παύλα Τόκιο. Καταπληκτική. Δεν ξέρω πότε ξεκινάει η τρίτη σεζόν. Τρίτη, ναι. Ναι, εγώ νομίζω θα έπρεπε να τελειώσει στο δεύτερο, αλλά οκ.
Τώρα πόσο μπορούν να το τραβήξουν. Θα το τραβήξουν, φίλε. Και άλλες σειρές λέγαμε ότι θα πρέπει να τελειώσουν στον τάδε κύκλο και κράτησαν κι άλλο. Νομίζω κάτι άλλο θα γίνει τώρα. Όχι κακός. Και στην πορεία καλές ήταν. Το σουτ κόπηκε. Δεν ξέρω, το έχω παρατήσει εδώ και καιρό. Κόπηκε. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα συνεχιστεί άλλο. Εντάξει, πώς να συνεχιστεί. Ρε, έφυγε η άλλη και. Ήδη τράβηξε πάρα πολύ καιρό. Και πήγε την κάτω βόλτα. Ναι. Η πριγκίπισσα. Ναι, η δούκισσα του. Του Essex, ποια είναι. Sussex. Sussex. Αυτή είναι ή είναι η. Η άλλη του Βίλιαμ. Η Κέιτ Μίτλετον. Με την αδερφή την. Δεν θυμάμαι. Την αδερφή τη Κέιτ Μίτλετον, την κουμιάδα δηλαδή. Την Πίπα. Την Πίπα. Ναι, την Πίπα. Ναι, φίλοι, το όνομά τη Πίπα. Πίπη. Πίπα. Ο Πίπης Μίτλετον. Πίπη. Από τα κορυφαία του για μένα. Ναι, ναι. Αν όχι το κορυφαίο, ναι. Αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία. Ναι. Γιατί είναι και η κίνηση την οποία δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τώρα στο λαό. Ναι. Που μας ακούει, αλλά και η κίνηση δηλαδή όλοι. Είναι παρεξηγημένος. Καλά, παρεξηγημένος δεν είναι τώρα. Να μην πω τι είναι, αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, έχει κάποια τα οποία όπως και το κάνουμε γελάστε, παιδί μου, όπως το Πίπης. Όχι, για μένα το Πίπης είναι το κορυφαίο. Και το σουρωτήρι είναι κορυφαίο. Είχε έμπνευση, δεν μπορώ να πω. Ναι, οκ. Λοιπόν, ημιχρόνια έχουμε και στο Wanda Metropolitano και στο Gelsenkirchen Arena. Ισοπαλία και στα δύο. 1-1. Ή μάλλον η Σάλκη έκανε ανατροπέλη, φίλε. 2-1. 2-1 η Σάλκη, μπράβο. Φιλέρε. Πάλι με πέναλτι, πάλι ο Μπενταλέπ. Δύο πέναλτι έχουν δώσει εσύ τι. Εντυπωσιακό. Ποιο φυρά εκεί. Φίλο ο Παναγιώτη λέει: αφήστε τα κορίτσια 2-1 η Σάλκη. Ναι, ρε φίλε, το είπαμε. Γεγονός. Ξεχαστήκαμε λίγο, παρασυρθήκαμε. Μάλιστα. 2-1 η Σάλκε και 1-0 το Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Όσοι δεν έχετε δει εικόνα από το πέναλτι που πήγε να δώσει ο διαιτητής, δείτε το. Ευτυχώς υπάρχει το VAR, γιατί θα γελούσαμε ακόμα αν δινόταν αυτό πέναλτι. Στην Ελλάδα θα σωριόμασταν. Διαιτητής εκεί είναι ο Γερμανός, ο Σβάια. Ωραία. Προφανώς είναι έμπειρος δικό Παδόπουλε. Δεν είναι σαν τον Νορβηγό που έρχεται τώρα. Τον Τόρε Χάνθεν. Φέληξ Σβάιερ λέγεται ο παλίκαρος, ο οποίος. Φάση που δεν είναι καν φάουλ, καμιά 3,5 μέτρα στην περιοχή, την έδωσε πέναλτι. Αλλά ευτυχώς η άλλη από το VAR πρέπει να το VAR πρέπει. Τι δίνει, κόφτοντα. Αδελφέ, αδελφέ δεν είναι. Όχι, όχι, θα ξεφτυλιστούμε. Μάλιστα. Είπαμε πέναλτι, κόκκινη κάρτα και τι άλλο. Και όχι, offside δεν χρειάζεται. Και στο πέρασε δεν πέρασε τη γραμμή. Μα στο πέρασε, πέρασε γραμμή, δεν είναι το goal line technology, αλλά κάποια φορά συμβουλεύονται και το VAR. Σε εκείνο, ας πούμε, το Ajax Real την προηγούμενη εβδομάδα το είχαν συμβουλευτεί, που τελικά κατέληξε offside βέβαια. Εκείνο, ρε φίλε, ήταν πολύ περίεργη φάση. Ναι, ήταν όντως. Πολύ περίεργη φάση. Okay. Εκείνη είναι μια στο τόσο για να το δώσει. Okay. Ήταν πολύ περίεργη φάση αυτή. Αλλά τώρα αυτό, άμα δεν υπήρχε το VAR, θα γελούσαμε ακόμα. Δεν γίνονταν να δοθεί πέναλτι αυτό το πράγμα τώρα. Okay. Δεν γίνεται να δοθεί καν φάουλ, αλλά τέλος πάντων φάουλ δόθηκε. Από του χρόνου το VAR που θα έρθει στην Ελλάδα θα έχουμε πάρα πολύ. Έτσι δήλωσε ο Βαγγέλης γραμμένος στη συνέντευξή του πριν μια-δύο εβδομάδες, συνάδελφε. Και είχε πει καλά. Ότι από του χρόνου το VAR με ξένο διαιτητή το πάω κάρι. Δεν μας είπε βέβαια με τι ξένο διαιτητή. Μας στείλατε αυτό το πουλί, την Νορβηγία. Ναι, γιατί γενικότερα έχει ταράξει τη Δυσία φέτος και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αλήθεια είναι αυτό, ότι με έχει ταράξει, με έχει ταράξει. Ναι. Δεν με έχει ταράξει, νομίζεις. Θες να τα παριθμίσω. Ναι, θέλω. Θέλεις να παριθμίσω? Θέλω, ναι. Θέλεις? Θέλω. Θέλεις? Ναι, λοιπόν, αρίθματα. Άρης Λεβαδιακός. Ναι. Πουθενά πέναλτι στο Μαρκόφσκι. Το έχασε. Κέρδισε ο Άρης. 2-0. Mm. Εντάξει. Λοιπόν. Πανιόνιος Άρης πέναλτι στο Ματέο Κομίνης ποτέ. Δεν κέρδισε ο Άρης εκεί. 1-0 έχασε. Και είναι εντωμεταξύ στην ευθεία και του Κομίνη και του βοηθού, αλλά κλείνουν τα μάτια φυσικά και οι δύο. Όταν λέμε για το Κομίνη, μας λέει ότι μπορεί να ήταν offside. Λοιπόν. Πάρτε με τώρα. Άρης Πάοκ το πέναλτι του Τζανακάκη που δεν είναι. Του Ντοβέρη. Γιατί δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είναι, ρε φίλε. Την επόμενη μέρα, όπως αν θυμάσαι καλά, ναι, εντάξει, βγήκε κανονισμός τη UEFA, ναι, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πέναλτι. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Καθαρό το πέναλτι. Okay. Ναι, ναι. Η UEFA, ρε φίλε, το λέει. Εγώ το λέω. Μάλιστα, για πες. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, υπάρχει ένα παιχνίδι στο οποίο κέρδισες 2-0, οπότε φωνάζει το Κομίνη, έχεις δίκιο. Γιατί τι και σε αποφάσει, μήπως. Ναι, αυτό σου λέω. Λοιπόν, άλλο περίμενα, θυμηθώ λοιπόν μετά με την ΑΕΚ καλά εκεί πέρα, άστο. Με τον Ολυμπιακό, οκ, okay, ναι. Με τον Ολυμπιακό, τι. Με τον Ολυμπιακό δεν είχε κανένα φάση, όχι, δεν είχε, από ό,τι θυμάμαι. Μετά με τον Απόλλωνα Σμύρνης, όχι. Με τον Όφη. Λίγο, μέχρι στιγμής για μια φάση μπορείς να μιλήσεις. Με τον Όφη, εγώ σου μιλάω για τις Καραμπά, μάστα πιο μικρά που υπάρχουν. Με τον Όφη, όχι. Με τον Παναθηναϊκό το πέναλτι που δεν είναι.
Και εκείνο είναι μια φάση. Δεν είναι πέναλτι, φίλε. Ειδικά στα μάτια. Όχι, στα μάτια, στα μάτια τα σωστά. Συγγνώμη, δεν είναι άλλο τραφείο. Εντάξει, φίλε. Στα δικά μάτια είναι πέναλτι στο Πάκα Αστέρα Τρίπολη. Πάμε παρακάτω. Μα πέναλτι. Λοιπόν, αυτό είναι πέναλτι και το άγριο τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, ζήτησε άλλο. Ναι, έγινε. Που το έκανε το πέναλτι. Λοιπόν, ναι, μετά... Και μετά το πήρε πίσω, βέβαια. Γιατί έπεσε το δάχτυλο. Ναι, ναι, έπεσε το δάχτυλο. Όχι, προ Θεού. Ναι. Κάτσε μετά το Παναθηναϊκό, ποιο παίζαμε. Με τον Ατρόμητο, δεν θυμάμαι νομίζω. Έχει λοιπόν, θα μα πει ότι γίνει αυτό το Κλιγκόπουλο τότε έχει γίνει. Γιατί πήρε 300.000 από τον Ολυμπιακό για τον παίχτη ο οποίο. Τον πήγε ο Ολυμπιακό. Τώρα έκανε μετά. Θεώρησε ήταν μια λάθο κίνηση, δηλαδή. Είναι δανεικό ελεύθερο. Δεν είναι δανεικό ελεύθερο. Α, τον άφησε ο Ολυμπιακό και έφυγε. Αμέ, 6 μήνε μετά. Τον άφησε, φίλε. Δικαίωμά του. Λάθο επιλογή, μάλλον, ναι. Του δάγκωσε ο μάνατζερ, μάλλον. Πολύ πιθανό. Mm-hmm. Μάλιστα. Όχι, δεν του δάγκωσε ο μάνατζερ, εντάξει. Γνωστό μα ο μάνατζερ, δεν δάγκωσε κανένα. Γνωστό μα ο μάνατζερ. Εντάξει, μια λάθο επιλογή, ρε φίλε. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Είναι λάθο επιλογή. Στι μεταγραφέ πάντα μπορεί να γίνει αυτό. Πάντα, φίλε, μπορεί να γίνουν λάθη στι μεταγραφέ. Πάντα μπορεί να γίνουν λάθη σε διάφορα πακέτα που φεύγουν από μια πόλη και πάνε σε μια άλλη πριν από κάποια παιχνίδια. Εκεί γίνονται. Εκεί δεν γίνονται λάθη. Γίνονται. Εκεί λες δεν γίνονται λάθη. Σωστά. Εκεί δεν γίνονται λάθη. Έχεις δίκιο. Μόνο σε αυτά γίνονται. Δεν γίνονται λάθη. Γιατί για να γίνονται λάθη πρέπει να γίνεται και κάτι. Ναι. Ας πούμε δεν γίνεται κάτι. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Ναι, έχεις δίκιο. Άσε να ξέρω εγώ καλύτερα. Διακρίνω ένα πολύ καλό αλυσβερίσι το τελευταίο καιρό. Το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Και περίπου από το καλοκαίρι διακρίνω ένα αλυσβερίσι πολύ ενδιαφέρον. Επειδή συνάλλευε αυτά που θα πω είναι μηνύσιμα, δεν μπορώ να τα αναφέρω. Μην τσιγκλά τώρα και με προκαλεί να φτιάξει κλίμα ενώπιση Κυριακή. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φύγεσαι. Όχι, για μένα μιλά γιατί. Ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο θέμα. Καθόλου. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι έγινε μια λάθος επιλογή. Έγινε μια λάθος. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο, κάθε ομάδα μπορεί να πάρει ένα άσημο παίχτη από μια άλλη ομάδα να τη δώσει 300 χιλιάρικα. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Νεαρό παίχτη, ήταν νεαρός ή ήταν καμιά 30 χρονών. Όχι, 19 χρονών. Α, 19. Okay. Ταλέντο. Ήταν δεν βγήκε και μετά από 6 μήνες τον αφήνει ελεύθερο. Έτσι. Για να πάει στη Θύελλα Καμαρίου, ρε παιδί μου. Ξεκάθαρα. Οι λάθη γίνονται στις μεταγραφικές περιόδους. Όλοι το έχουν πάθει. Πέρα την πλάκα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, ήτανε και γιατί τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν και ξεκίνησε μάλιστα γαλουχήθηκε, θα λέγαμε, στις δικές σου ακαδημίες. Το ξέρω και το πόσο καλός είναι φάνηκε το ότι έφυγε, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Πώς είναι τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν είναι θέμα το ταλέντο του, το θέμα του είναι εδώ. Γενικότερα με το συγκεκριμένο παίχτη. Τι α πούμε, εγώ είμαι του Ολυμπιακού. Όχι. Πάρε το Μανώλη Γαβαθιώτη. Ούτε αυτό είναι. Γιατί? Θα πάρω τον Νικολακόπουλο. Γεια σας, τι κάνετε, σπίτι καλά, εμείς καλά. Ο Γαβαθιώτης είναι opinion maker, σωστά, ναι. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, εμείς σπίτι καλά, όλοι καλά. Νικολακό. Νικολακό που είναι στο παραφέρον, δεν είναι. Ναι. Α, μπράβο, ναι. Σωστά. Και στο Ιστινή, όχι δεν είναι στο Ιστινή, ψέμα. Όχι ρε, στο Γκαζέτα είναι. Στο Γκαζέτα, σωστά. Είναι. Είναι στο Γκαζέτα, ναι. Είναι στο Γκαζέτα. Στο Ιστινή ποιος είναι το αγαπητό Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται. Για το Γιάννη Βλακιώτη. Έχουν κοπεί όλοι. Πέφτει. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Συμφωνώ. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει ρε φίλε και πέρα. Άμα θες να λες ότι. Όχι, ρεπόρτο λογικό του μάζε με το 10 ρε φίλε. Ότι εγώ. Όλοι. Εντάξει. Καλά, το 10 έχει και κάποιους άλλους. Οι οποίοι είναι λίγο. Εντάξει. Τι έκανε. Και ξέρεις ποιον αναφέρουμε. Ποιο. Που έχει άριστες σχέσεις με έναν ευρωβουλευτή. Για τώρα, παιδί, στη Λέιμορ τώρα γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι. Άστο. Κατά τα άλλα, δεν είναι. Ναι, όχι. Θέμα. Όχι. Έχεις θέμα προσωπικό. Δεν είναι. Προσωπικό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει. Επειδή ασχολείται λίγο παραπάνω πώς θα πρέπει με τον Άρη. Αφού είναι μεγάλο ρε φίλε, εγώ τι να κάνω. Φταίω. Φταίω. Απόψη είναι θεσμικό, όπως είπες και εσύ, υποκειμενικό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, σίγουρα. Εντάξει. Απλά ξέρω και συνοπαδούς σου, ας πούμε, που λένε ότι με αυτόν έχω φτάσει λίγο στο αμήν. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Φτάνει. Μέχρι ένα σημείο. Συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή μπροστά του άλλοι μοιάζουν ο ορισμός αντικειμενικότητας. Οκ, okay, εντάξει, φίλο, άνθρωπο να πούμε αυτή είναι η απόψη του. Ο Σταύρος μπροστά του νιέσαι φυλακριανό. Αυτέ είναι οι απόψει. Τι να κάνουμε. Κρίνεται για αυτέ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε φτάσει 11. Ξεπεράσαμε κιόλα και τι 11, 11 και 2. Η ώρα πήγε 12. Μόλις επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται να πλήξει τη χώρα και μας έχουν βομβαρδίσει με δημοσιεύματα τα τελευταία 24 ώρα όλα τα site, πολιτικά, αθλητικά, ό,τι θέλετε εσείς. Έτσι, ωκεανής έρχεται, ντυθείτε καλά. Βάλτε γαντάκια την Κυριακή στην Τούμπα, βάλτε σκούφους, κάποιες φορές σίγουρα εκεί πέρα, 100%. Βάλτε κασκολάκια, πάμε για την ώρα στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Μπαλαντέρ, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Με ενδιαφέροντα βίντεο να παρακολουθούμε στο... Αδερφέ, εδώ υπάρχει θέμα, στο ξαναλέω, δηλαδή... Επειδή έχει δελτίο... Επειδή έχει δελτίο, τώρα εντάξει. Τώρα έχει θέμα για το άλλο. Βλέπεις δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Τι να γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται. Και εκεί να το βάλεις πάλι θα έχει.
Πάλι καλά είμαστε. Εντάξει, σε σχέση με το άλλο, καλύτερα είμαστε. Λοιπόν, εδώ πάμε μέχρι και τις 12. Έχασε ένα τρομερό μαλλί ο Ντιέγκο Κώστα πριν τέτα τέτ για να κάνει το 1-0 για την Ατλέτικο. Τη βρήκε με τη φτέρνα την μπάλα και πλάσαρε out σε ένα μοναδικό ανεπανάληπτο τέτα τέτ, όπως είναι το κλισέ. Ενώ έχασε καλή ευκαιρία και η Παρή να το κάνει 3-1 με την Μονπελιέ. Η Παρή προηγείται με 2-1. 0-0 είναι το Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο 52 είναι και το παιχνίδι. 2-1. Ναι, 2-1 είναι το Σάλκε City. City προηγήθηκε, αλλά η Σάλκε πρόλαβε πριν το ημίχρονο με 2 πέναλτι του Μπένταλεμ να κάνει ανατροπή και το σκόρ εκεί είναι 2-1. Λοιπόν, για πες την Κοπαδόπουλε, τι γίνεται άλλο. Έχεις πάρει χαμπάρι την παραγγελία στο μπάσκετ, φίλε. Άρα, τα λέγαμε εδώ με τον Μουρελί. Τι. Αδερφέ, διακρίνω μια προσπάθεια ομάδων γενικότερα. Ναι. Μεγάλων ομάδων. Ναι, ναι. Με συμβόλο με την Ευρωλίγκα. Όπα. Να βγάλουν προς τα έξω ότι. Ότι. Να μας κυνηγάνε στο πρωτάθλημά μας και θα φύγουμε. Θα παίζουμε μόνο στην Ευρωλίγκα. Το ξεκίνησε δηλαδή. Ολυμπιακός. Το συνεχίζει η Ρεάλ. Ωραία. Κάπου διάβασα για την Εφέση ότι γίνεται αυτή η δουλειά. Εντελώς τυχαία και οι τρεις έχουν δεκαετές συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Η οποία Ευρωλίγκα από του πάρα χρόνου, δηλαδή σεζόν 20-21, δεν κάνω λάθος, θα έχει 20 ομάδες. Τώρα πώς έχει. 16. Άρα ανοίγουν άλλες 4 θέσεις. Ακριβώς. Από του χρόνου πάλι άλλες 2, πάμε 18. Στην Ελλάδα, Η Άκη θα την πάρει, βέβαια, okay, αλλά. Μέχρι το 2020 δεν ξέρει τι γίνεται, φίλε. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι το 1991, φίλε. Σου είπα μέχρι το 2020 δεν ξέρει τι γίνεται. Πήρε σήμερα μετά το τέλος της απογευματινής εκπομπής ένας φίλος του ΠΑΟΚ, μεγάλη ευκαιρία για την Μονπελιέ. Προς τιμήν του κιόλας ο άνθρωπος, φίλος του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ο οποίος ήθελε, ρώτησε αν υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσει έστω μακριά για το φίλο του Άρη το Δημήτρη. Και πιάσαμε λίγο την κουβέντα, ρε παιδί μου. Λέει, να, εγώ λέει, για να καταλάβεις, γιατί αυτός λέει για την ηλεκτρονική πληρωμή. Το PayPal, πώς λέγεται. Ναι. Λέει, εγώ λέει κάθε εβδομάδα λέει. Βάζω 5-10 ευρώ λέει στο τέτοιο του ΠΑΟΚ, στον Μπάσκετ ΠΑΟΚ Live. Μπράβο τον παλικάρο. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Μονπελιέ. Από που είπες ότι ήταν από την Ολλανδία. Ολλανδία, ναι. Γι' αυτό. Το εξωτερικό, βλέπετε. Μπόρεσε να βοηθήσει τον φίλο του Άρη. Υπήρχε πρόβλεψη. Θα δούμε αν μπορεί να το κάνει από το εξωτερικό. Τον είπα να καλέσει πάλι αύριο. Ναι. Με πολύ χαρά ο άνθρωπος ήθελε να βοηθήσει. Λέει, εντάξει, είναι λέει, κάτι διαφορετικό. Τα δίνουμε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά να τα δώσουμε και για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Φυσικά. Και του λέω: δίνεις για τον μπάσκετ, μου λέει: κάθε εβδομάδα λέει, βάζω 5-10 ευρώ. Λέει. Ό,τι μπορώ. Λέει. Μπράβο του. Θα περάσουμε από το 2020 σε πολύ ωραίες καταστάσεις με την Ευρωλίγα, να ξέρεις. Θα είναι πολύ ωραία. Μπορτομέο το έχει κάνει. Και εγώ νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει. Η Ρεάλ δεν μαρτυρόταν για το Copa del Rey, το τι ήταν τελικό με τελικό. Η Ρεάλ, κοίταξε να δεις, αυτά που γίνανε εκεί πέρα στο τελικό, αν γινόντουσαν εδώ, το παιχνίδι ακόμα θα πεζόταν, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις δει τι έχει γίνει ακριβώς για να πάρει το κύπελλο η Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, το μάτς έχει πάει στην παράταση. Πρώτη-τελευταία φάση του αγώνα. Ναι. Κλέβει την μπάλα ο Σίγκλετον, πάει στο lay-up, είναι ένα πόντο πάνω η Μπαρτσελόνα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Περίμενε. Κλέβει την μπάλα ο Σίγκλετον. Σωστά. Πάει λοιπόν στο lay-up. Και κλέβει την μπάλα ο Σίγκλετον. Και είναι ο Ράντολφ από πίσω. Το οποίο ο Ράντολφ πάει, υποτίθεται να το κάνει τάπα, τον βρίσκει στο κεφάλι και στο χέρι, χάνει το lay-up ο Σίγκλετον και δεν είναι φάουλ. Ωραία. Και στην επόμενη φάση κάνει την προσπάθεια ο Ράντολφ. Πιο δύσκολη φάση είναι αυτή η αλήθεια. Ο Ράντολφ κάνει την προσπάθεια. Έχει βρει μπάλα στο στεφάνι, στο ταμπλό. Αλλά ρε παιδί μου, όπως τη βρίσκει ο Τόμιτς με τα χέρια. Ναι. Ουσιαστικά ρε παιδί μου, δεν μπορείς να καταλάβεις με γυμνό μάτι αν μετράει το καλάθι. Όχι. Από το replay φαίνεται που εγώ στην αρχή μπερδεύτηκα και όλα αυτά. Το καλάθι πρέπει να μετρήσει. Και δεν έχει μετρήσει το καλάθι. Και το πήρε η Μπαρτσελόνα το κύπελο. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε να λέει: θα φύγω από την ΑΣΕΜΠΕ, με κυνηγάνε και δεν με θέλουν. Και θα φύγω και θα πάω μόνο στην Ευρωλίγα και θα παίζω playoff. Το ίδιο σκηνικό που λέει και ο Ολυμπιακός πάνω κάτω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν λέει: φεύγω από το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει ότι βάζω τρεις κανόνες. Δεν θέλω να με σφυρίξουν αυτοί οι τρεις. Θέλω ξένους με τον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην έχει το σεφ. Εντάξει. Το τρίτο είναι το κορυφαίο όλων. Okay. Εντάξει. Και κάτι ανάλογο έχει αρχίσει να κάνει και η ΕΦΕ στην Τουρκία που και αυτή έχασε τη Φενέρ με λίγο. Όχι με λίγο, με σπρόξωπο τη Φενέρ. Εντάξει. Πάμε να γίνουν ωραία πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαν προβλεφθεί ή ότι δεν είχαν υποθεί, αλλά τα βλέπουμε σιγά σιγά να ξεκινάνε να γίνονται. Να ξέρεις, θα πάει έτσι κατάσταση με την Ευρωλίγκα και θα γελάσουμε πολύ εκεί.
Εκείνοι που θα γελάσουν πολύ που θα παίζουν στην Ευρωλίγκα μόνο και θα εμφανίζονται στα play-off. Οι δύο. Θα μου πει πω είναι η κανονική περίοδο. Σαν προσκοπούμε στην κανονική περίοδο, τι γίνεται. Το ίδιο πράγμα είναι πάνω κάτω. Το Ολυμπιακό, τι θέση είναι με την αφαίρεση των βαθμών. Πέμπτο. Κάτι τέτοιο. Αλλά διάβαζα ή σήμερα ή χθες ότι. Πως έφυγε στο ΑΣΕΑΔ. Πόσο να για να πέσει το μείον 6. Κοίταξε, μπορεί να πάει. Το μείον 6 νομίζω με τον κανονισμό του ΕΣΑΚΕ. Ενώ υπάρχει κανονισμό σε ΕΟΚ που είναι μείον 1. Αλλά μετά από το μείον 1 με την ΕΟΚ, σε υποτροπή έπεσε. Ναι. Λέει ο κανονισμό. Βέβαια. Okay, εντάξει. Δεν νομίζω. Γενικά, Νίκο, αναμένω τεκτονικές αλλαγές στο μπάσκετ. Καλό, καλό. Μετά το άτεγκτο, φίλε. Καπάκι τεκτονικές αλλαγές. Άμα δεν αλλάξει η ΕΟΚ, δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί να αλλάξει, φίλε. Άμα διαβάσει δηλώσει αυτές τις ημέρες από τους δύο μαθουσάλες, θα καταλάβεις. Ο ένας, ο υπεύθυνος των ορισμών της ΚΕΔ, χθες μιλούσε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Όλα καλά. Κανονικά. Όλα καλά. Και ο άλλος σήμερα, με αφορμή την κλήρωση που έγινε στην Κρήτη για το παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος, που γίνεται εκεί το καλοκαίρι, τον Άντερ 19, έλεγε πάλι τα δικά του. Ότι ζούμε στην εποχή των εντυπώσεων και τέτοια. Και ότι άλλοι θέλουν να παίζουν 12 ξένοι και εμείς το κρατάμε και με το ζόρι και τέτοια. Πρωτάθλημα με 16 ομάδες, λέει, θέλει του χρόνου ο Σαβίδης. Ωραία. Κατά της αναδιάρθρωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου τάχτη και ΠΑΕΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου της Μάκη Γκαγκάτση. Πάρα πολύ ωραία. Επιανού το άλλο. Θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού ποδοσφαίρου παραμένει στο προσκήνιο, στην τελευταία πληροφορία που υπάρχει θέλει τον ΠΑΟΚ να είναι κατά της συγκεκριμένης εξέλιξης. Η εντολή που έχω από τον Ιβά Σαββίδη, είπε ο κύριος Γκαγκάτσης, είναι να μείνουν 16 ομάδες Super League. Αυτά ήταν τα λόγια του Μάικ Γκαγκάτση, εκπροσώπου της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, στο δουσού της Λίγκας. Και έτσι έγινε ξεκάθαρη στάση του ισχυρού άνδρα του συλλόγου απέναντι στο συνεταιρισμό για τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη συζητήθηκαν 5 σενάρια για τη διεξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος και αυτό που υπόθηκε ήταν ότι μαζευόταν μια διοργάνωση με 12-16 ομάδες. Με 12 ομάδες μπορεί να διεξαχθεί σε 3 γύρους, αφού οι μεγάλοι δεν επιθυμούν ο τίτλο να κρίνεται σαν play-off και σωστά δεν το επιθυμούν, νομίζω εγώ. Εκείνο προκύπτει είναι ότι η μείωση των ομάδων της Λίγκας θα ισχύσει και δεν θα περάσει θέση του ΠΑΟΚ εφόσον ο Γιώργος Βασιλιάδης συμπεριλάβει στο αθλητικό νομοσχέδιο διάταξη που θα αφορά τη δημιουργία και τη Super League 2. Από την Υπουργή, εκείνο που τονίζει είναι ότι θα συσταθεί μια νέα επαγγελματική κατηγορία με 12 ομάδες και θα υπάρχουν εγγυημένα έσοδα. Μάλιστα. Φέτος πέφτουν 4 και να μένουν 2. Ναι, σωστά. Okay. Ή μπορεί να μείνει ο ένας γιατί είναι τα μπαράζ με τον δεύτερο της. Της Football League. Σαββίδης λέει 16. Τώρα πώς έχουμε 10. Αυτό το άλλαξε, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε για του παραχρόνου, για τη μεθ' επόμενη σεζόν. Για την επόμενη, μάλλον. Για την επόμενη μιλάμε. Ναι. Τώρα έχουμε κάτι. Πώς έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε 16. Τις ίδιες λέει θα κρατήσει ο Ιβάν. Ναι. Ενώ θα πέσουμε στις 14. Ναι. Okay. Άμα το λέει ο Ιβάν. Μάλλον θα πάμε. Μάλλον θα μείνουμε στις 16. Ο Βασιλιάδης διαφωνεί. Ο Βασιλιάδης, ρε φίλε, τώρα είναι. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι. Βασιλιάδης θέλει σταδιακά να μειωθούν οι ομάδες. Okay. Βασιλιάς, γιατί θέλει σταδιακά να μειωθούν οι ομάδες. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή να σας πω να μην κάνουμε ένα κανονικό πρωτάθλημα. Να κάνουμε τώρα πρωτάθλημα σε 3 γύρους. Τι είναι, NBA παίζουμε. Τι αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα. Ούτε ναι. Play-off ούτε τίποτα. Να ξεκινάει. Να ταΐζει η έτρα, φίλε. Να έχει κόσμο. Να έχει κόσμο πίσω και ξανά. Αυτά τα περίεργα της Ολλανδίας και της Κύπρου κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Ναι, μόνο που εκείνοι το κάνουν με κάποια συγκεκριμένη στρατηγική. Για το καλό του ποδοσφαίρου τους και το κάνουν εδώ και χρόνια. Ναι. Εμείς εδώ το κάνουμε για να υπάρχει πελατειακή σχέση. Αυτό. Για να πέφτει μπακύρι στα ταμεία των ομάδων. Έτσι, μπράβο. Και κυρίως των μικρομεσαίων ομάδων που δεν έχουν χρηματοδότηση. Πολύ καλή πρόταση η ΕΡΤ έχει κάνει στον ΠΑΟΚ, λένε πληροφορίες. Πολύ καλή. Πρόταση έχει κάνει η ΕΡΤ στον ΠΑΟΚ, λένε πληροφορίες. Πόσο δηλαδή. Δεν ξέρω, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλή. Κανατάλληρο. Ξέρω εγώ. Πετάλληρο λίγα είναι. 10 θέλω. 10. Ναι, ρε φίλε, εκλογές έρχονται. Πώς... Πλάκα κάνεις. Να μην πεις από 15. Άκου λέει 5. Τώρα από την Νόβα πόσα. Σε χρονιά εκλογών. Τώρα από την Νόβα πόσα παίρνεις. Καλή ερώτηση είναι αυτή. Α. Κάπου εκεί πρέπει να είναι πάνω κάτω. Το συμβόλαιο με την Νόβα είναι μόνο ετές που υπέγραψε. Α, είσαι στην κεντρική διαχείριση εσύ. Δεν είναι σχετική, ξεχωριστή. Α, ξεχωριστή. Πόσα έχεις. Δεν ξέρω, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι πάνω. Πότε λίγη. Ήταν ανανέωση ενός χρόνου, νομίζω λίγη το καλοκαίρι. Η ΕΡΤ μπαίνει πολύ δυναμικά γενικότερα. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Και εκλογές έρχονται. Έκανε και το καινούργιο το Sports κανάλι. Sports HD. Ναι. Γυρνάς Ajax TV. Το γυρνάς μετά από λίγο Master City TV. Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει ψωμάκι. Ναι. Εντάξει. Τα λύσε μόνο. Την ΕΡΤ κάναμε αθλητικό κανάλι. Κράζε την ΕΡΤ. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση, παιδί μου, και τέτοια. Καλά γενικότερα. Οπότε κάνουμε και ένα αθλητικό κανάλι να έχουμε. Η λειτουργία είναι άψογη. Βέβαια. Πάντως εγώ επιμένω και το λέω. Εντάξει. Ότι κάποια προγράμματα που παίζουν στην ΕΡΤ, αν δεν υπήρχε ΕΡΤ, δεν θα τα βλέπουμε. Δηλαδή
πριν κάνα δύο εβδομάδες, θυμάμαι, έβλεπα μια Δευτέρα βράδυ με αφορμή το θάνατο του Λουκιανού, του τεράστιου Λουκιανού και ο Λαϊδόνη, ναι, ένα ντοκιμαντέρ όταν είχε πάει στη Νέα Υόρκη. Αχα. Αυτή η υπερτεράστια μορφή. Ναι, 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 η υπερτεράστια μορφή. Ανούλα Βαγενάκη εκεί πέρα από δίπλα, η γυναίκα του. Εντάξει. Μια κεφαλονίδη σε έξω από το Αγωστόλι και τα γνωστά. Και... Αγαπημένο μου, να ξέρει. Και αν δεν υπήρχε η ΕΡΤ3, ναι, πού θα μάθαινα εμεί τον Bob Ross. Σωστά. Έτσι. Όχι, γενικότερα εγώ πιστεύω ότι την άλλη φορά έβλεπε ένα βράδυ που είχε πρεμιέρα το Σάνταν, μεγάλη ταινιάρα στην Αντίπαρο που είχε γυριστεί πριν κάνα 2-3 χρόνια. Έχει κάποια ωραία πράγματα. Εντάξει, γενικότερα το πλαίσιο τη λειτουργία είναι. Τέλος πάντων. Άστοκι. Αλλά έχει και κάποια ενδιαφέροντα προγράμματα τα οποία μόνο εκεί θα μπορούσαμε να τα δούμε. Αλήθεια. Okay. Τώρα που έρχονται εκλογές, λοιπόν, μπορεί η ΕΡΤ να έρθει να δώσει τον πάγκο, να δώσει 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καλά, δεν λέω. Έτσι. Για να τον έχει ένα 15. Χρόνο. 15 και λίγα είπα. Κάτσε, και λίγα είπα, φίλε. Κάτσε, βρε, 15. Ναι, ρε, φίλε. Ναι, ρε, φίλε. Πολλά είναι. Τι είσαι έμενο που για κάτι άλλο που γίνεται σε ένα άλλο κρατικό μέσο εν ώψη εκλογών. Δεν σου έχω πει. Ή όχι. Εμείς, όχι, δεν μου έχει πει. Θα σου πω. Εμείς τίποτα. Είπα κρατικό μέσο. Εμείς δουλεύουμε σε κανένα κρατικό μέσο. Έχει πάρει από τα χέρια σου κρατικά λεφτά. Να χωθούμε ποτέ. Και ούτε πρόκειται. Να χωθούμε ποτέ. Αυτό σου λέω. Κάτω και ούτε πρόκειται, δεν το ξέρει ποτέ. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι. Κρατικά λεφτά στα χέρια μας δεν έχουν έρθει. Ποτέ. Ούτε με επιστροφή φόρου δεν έχουν έρθει. Έστω και έχω πάρει. Έχει πάρει. Έχω πάρει. Τα άπιασε δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Πήγε τράβηξε την τράπεζα δηλαδή. Ξέρω εγώ 20 ευρώ. Η πιο μεγάλη επιστροφή φόρου που έχω πάρει είναι 5 εκατοστάρικα. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Μπαταχτσί. 4 χρόνια. Ναι. 3-4 χρόνια, ναι. Μετά σταδιακά μειωνότανε. Ναι. Και παίρνω τη λογίστρια μου πέρυσι που κόπηκε για πρώτη φορά και ζηλέω. Να σου πω, λέει επιστροφή φόρου. Δεν έχει. Λέει, όχι. Δεν έχει. Ό,τι πήρε, πήρε. Ό,τι πήρε, πήρε. Τελειώσαμε. Γίναμε, να σε καλά. Μάλιστα. Ωραία. Τι γκολάρα πάτσε τη Μαρία. Ρε. Και το εκπληκτικό που κάνανε με την επιστροφή φόρου μέχρι ένα σημείο που έπαιρνα και το έζησα είναι ότι τον έμφυα στον κόβουν μόνοι του από την επιστροφή φόρου που παίρνει. Βέβαια, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ μπορώ να θέλω να το πληρώσω. Μετά, έτσι όσοι, ο έμφυα είναι δώσει κάθε μήνα. Γιατί μου τα πάρει όλα δεν τώρα μαζί με εμένα. Δεν φίλε. Δεν μας νοιάζει, φίλε. Θα τα παίρνεις. Θα στα πάρουμε τώρα. Ακριβώς. Εντάξει. Θα γυρίσεις πίσω. Κάθε μήνα θα στα δίνω. Όχι, θα τα φας. Και τι θα τα κάνεις που έλεγε. Κοίτα, και θα σου δίνω εγώ 2.000. Τι θα τα κάνεις. Θα τα τρώγες. Όπως είχε πει και ο μεγάλος. Ναι. Και σου δίνω εγώ 2.000. Τι θα τα κάνεις, θα τα τρώγες. Τα βατζιλίκι, ρε. Κρατάμε, λέει, από την επιστροφή φορά λέει τον εμφυα. 2015 κάποιοι κάνετε λάθη. Και όπως έλεγε ο συγχωρημένος, κάνει λάθη για να μάθει. Σωστά. Κάνει λάθη για να μάθει. Αυτό το κάνανε. 3-1, ο Εμπαπέ. Το άλλο αυτό. Δες όταν γίνεται η σέντρα πριν την κεφαλιά. Το... Α, εδώ το μέτρησε. Offside έδωσε. Καημένος. Τι είναι αυτό, ρε. Δες πάντω όταν γίνεται η σέντρα πριν την κεφαλιά που είναι ο Εμπαπέ. Δες λίγο. Ναι. Δες λίγο, σε παρακαλώ. Δεν είναι. Όχι. Και δες την ώρα που γίνεται η κεφαλιά, από πού ξεκινάει να τρέχει ο Εμπαπέ. Άστα από το μέτρο στον γκολ, οκ. Που είναι καθαρό, αλλά. Είναι λάθος. Το offside δόθηκε για τον. Υποθέτω για αυτόν που έκανε την κεφαλιά, Ναι, αλλά δεν ήταν. Ούτε κι αυτό ήταν. Οριακή φάση, Νίκο. Δεν ήταν, νομίζω. Όπω την ντούκι είναι αυτό ο διαιτητή, ρε. Σφιχτό. Όπω φίλε, προχθέ περνάω έξω από ένα καινούργιο γυμναστήριο το οποίο έχει ανοίξει και στη γειτονιά μου. Το οποίο έχει τζαμαρία μπροστά. Είναι μικρό, ρε παιδί μου. Και μύριζε κρεατίνη. Όχι, όχι. Λοιπόν, μικρό, ξέρεις έτσι, industrial φάση μέσα το τέτοια. Πήγε στο μεταξύ το ταλέντο, ρώτησε γιατί ήθελε να κάνει πιλάτες και κοντά στο σπίτι, αλλά δεν ήταν ακριβώς. Κάνει πιλάτες, επειδή μου είπε και 1,5 χρόνο. Ο εκπαιδευτής του σκύλου ήταν δική της, δεν φαντάζομαι. Βεβαίως. Πολύ καλή δουλειά πάντως. Όχι, πέρα την πλάκα είναι πολύ χρήσιμος. Αξίζει. Πλάκα, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Και περνάμε από εκεί μπροστά που λες. Ναι. Από το καινούριο γυμναστήριο, ξέρεις, industrial σου λέω, μέσα, ψηλό, μικρό, αλλά ξέρεις, έχει αυτά τα. Με μηχανήματα πολύ ρε παιδί μου, ναι. Κλασικό γυμναστήριο και είναι ένας πιτσιρίκος φίλε, 20 χρόνια δεν ξέρω πόσο ήταν, ο οποίος δεν μπορεί να κλείσει τα χέρια του. Δούλευε χωρίς μπλουζά. Και μπροστά όλη η Παρασκευή που πολύ εκεί πέρα έτσι, όπως περνάει να βλέπει, κατάλαβες. Και την έλεγα, εδώ θα πάω γυμναστήριο, θα πάω εδώ. Μόνο και μόνο γιατί είμαι και εγώ έτσι. Πέρασμα. Και μετά από ένα-δύο χρόνια να δίνω. Χωρίς για να γεμίζει Παρασκευοπούλου, να δω τον Νίκο. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, 0-0 παραμένει το Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός στην αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από εκείνη τη μεγάλη φάση 0-0, το βλέπω να μένει, Γιούλος. Του Ντιέγκο Κώστα, το χαμένο τετατέτ. Για να δούμε τι γίνεται στο. Πάμε λίγο να έρθει εδώ και θα το δούμε σε αυτή τη φάση. Πάμε λοιπόν. Κορυφώνει τη γωνία. Στη Βέλτινς Αρίνα παραμένει το 2-1 από το πρώτο ημίχρονο. Τα δύο γκολ της Σάλκε που έκανε την ανατροπή. Προηγείται με 2-1 της Manchester City.
Τελικό ήταν τον Μπορντό Γκιγκάμ που ήταν νωρίτερα στι 8 ήταν εκεί η σέντρα. Στο 84 ήταν τον Derby County Millwall και αυτό παιχνίδι ξαναβόλησε στη Championship. Προηγείται η Millwall ιστορική με 0-1 στην έδρα τη Derby County. Κάτι άλλο στοιχηματικό προφανώς και θα υπάρχει. Απλά τώρα όπως ξέρετε δεν τα πιάνουμε εδώ πέρα τώρα. Ισλανδικό link up, ας πούμε, λίγο δύσκολο να υποθεί. Γκαμπαουζάκα. Ναι, λίγο Γκαμπαουζάκα τώρα και καϊρά τα μάτια γιατί συμμαζεύεται. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Σε στοίχημα καθημερινά έχετε τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Έχετε το στοίχημα καζίνο. Έχετε το σερί τη στοίχημα το οποίο έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία του Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε, σε στοίχημα είναι τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Το ΒΑΡ απέτρεψε ένα ακόμα λάθος, Γιάννη Ζάτση, παρά ότι ξέρω ότι πόνεσες. Και αυτή τη φορά ήταν σε γκολ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Κεφαλιά του Μωράτα στο 71 αρχικά μέτρησε, αλλά ο Ισπανός είχε σπρώξει, φίλε, τον Κελίνη. Γενικά, ο διαιτητής εκεί πέρα, ο Γερμανός, δεν τα βλέπει καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λίγο μπερδεμένος. Λίγο να κερδίσει Ατλέτικο, δεν έχω καταλάβει. 5-1 Παρί, τι λέει, φίλε. Να ξέφυγε η κατάσταση. Τσακ μπαμ, με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν μέτρησε λοιπόν τον γκολ του Μωράτα κατά της πρώην ομάδας του. Μένει το 0-0 στο Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Στο 78 μπαίνουμε εκεί. Στο 78 είναι και το Σάλκε Μάντσεστερ Σίτι. 2-1 από το ημίχρονο. Πρέπει να γίνει έκπληξη εκείνη η Κωνσταντόπουλε. Είναι η παρέα και να πάρει ένα πολύ μικρό προβάδισμα η Σάλκε εν όψη τη ρεβάνση με το Μάντσεστερ Σίτι. Ορίστε, η παρέα. Είναι η παρέα από αυτές τις ομάδες, ρε φίλε, που άρα ανεβάζουν ταχύτητα για 5 λεπτά, 7. Νομίζω ότι η διαφορά επίπεδου του από γαλλικές ομάδες νομίζω είναι μεγάλη. Είναι Δήμο Μπελιά δεν είναι κακή ομάδα φέτος. Είναι εκεί κοντά στα ειστήρια του Europa League. Αλλά εντάξει. Φοβερή η Πάρη. Εντός συνόρων, αρκετά ανταγωνιστική στο Champions League. Έχει βλέψει να φτάσει μακριά φέτος. Καλά, κάθε χρόνο έχει βλέψει να φτάσει μακριά. Το θέμα είναι αν έχει φτιάξει πλέον το. Φέτος νιώθουν. Το μέταλλο Νίκο για να φτάσει μακριά. Φέτος νιώθουν ότι είναι η ώρα να φτάσουν πολύ μακριά. Το έβαλε επιτέλους το Ατλέτικο, ρε φίλε. Πανηγυρίζει ο Ζάτσης, πανηγυρίζει ο διαιτητής λογικά ο Γερμανός. Και σου λέει βάρ τώρα και αυτό και δεν μετράει ούτε αυτό. Σαούλ το βάλε, ποιος το βάλε. Στο 78 κάνει τώρα το σχεδιάκι και πάει να δει βάρ. Όχι, νομίζω έχει μετρήσει κανονικά αυτό το γκολ. Ο Τσόλο. Κάτσε ο Τσόλο, κάτι την πέφτει στον επόπτη εκεί πέρα. Κάτσε, μήπως έχουν κανένα θέμα πάλι. Όχι. Τα πανηγύρια είναι κανονικά. Δηλαδή Τζιουβέντους, ρολογάκι βλέπω. Όπου τι ρόλο είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι όντως χρυσό αυτό. Αν είναι όντως. Κάτσε, πάει στο βάρ. Όχι, κόρνερ ήταν. Τι βάρ να έχει από εδώ. Ωρε φίλε, και δες πως κάθε την μπάλα για να σου κάτσει γκολ. Την έφαγε ο Κελίνη όμως. Λοιπόν, κεφαλιά. Όχι, Κελίνη το 19. Ο Κελίνη πάλι έφαγε μία, ναι. Κελίνη είναι. Δείξε βαρ, πάντρε φίλε, τώρα να μην γελάμε. Ο Μπονούτσι είναι. Ο Μπονούτσι που την έφαγε άσχημα. Για περίμενε. Την έφαγε άσχημα. Εντάξει, σιγά τώρα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, πέφτει κι άλλο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δεν υπάρχει τον γκολ. Σφαγή τη Γιουβέντου. Άσερε. Σφαγή τη Γιουβέντου. Καθαρό γκολ ο Τσόλο. Τι Τσόλο, ρε. Λες ότι εδώ 24 δηλαδή έκανε φάουλ στον Μπονούτσι. Σφαγή. Σφαγή. Κάτσε, γιατί μπορεί να έχουμε πάλι ειδοποίηση από το ΒΑΡ και να πάει ο δικό σου και να κάνει έτσι. Όπα, τι πιάνει ο Τσόλο. Όπα! Όπα, ο Τσόλο τον πανηγύρισε λίγο. Όπα. Πάρτα. Κάτσε. Το παλικάράκι. Αυτό το νι celebration, Νίκο Παδό, πρέπει να είναι λίγο καλό και το παίχτη. Πρέπει εκείνη την ώρα που το κάνει, όταν είναι τον γκολ έτσι και πέφτει με τα γόνατα. Πρέπει λίγο να. Κύγιο την μπάλα. Έχει έναν πριαπισμό, θεωρώ. Όχι, τον γκολ μέτρησε κανονικά πάντω. Σφαγή. Μέτρησε κανονικά. Σφαγή. Θα μπορούσε να δοθεί επιθετικό φάουλ τώρα που το βλέπω, όντως. Μπορούσε και να έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Okay. 1-0 είναι Ατλέτικο λοιπόν. Αν μείνει το 1-0, εγώ νομίζω ότι το 1-0 είναι το καλύτερο μικρό σκορ που μπορεί να πάρει σε ένα πρώτο παιχνίδι. Αν το κρατήσει Ατλέτικο και δεν πετύχει άλλο κιόλας. Okay. Νομίζω ότι η Ατλέτικο πάντως είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, Νίκο, σε αυτό το παιχνίδι. Ο Τσόλο δίνει. Δίνει. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022 Τσόλο. Πόσο χρόνο είναι εκεί αυτό. Τόσο μακριά, μπράβο του. Λοιπόν, 5-1 το έκανε η Παρή, είπαμε. Καθάρισε εκεί πέρα το θέμα νίκη, αν πεζότανε. Το γκολ τη Ατλέτικο Νίκο, επειδή το έψαχνα, το έβαλε ο. Κάτσε πριν να μας βγάλει εδώ, ο Παλίκαρος. Δεν μας βγάζει ακόμα. Νομίζω και εγώ ότι είναι αυτό ο Σαούλ, αν έπαιζε. Σαούλ Νίγκεθ. Ναι. Εσύ, αυτό μου. Όχι, δεν ήταν τελικά αυτό. Γιατί είδα τον άλλο. Ένα άλλο περίεργο που είναι. Έδειξε τα 5 Champions League στο παδού του Ατλέτικο Κριστιανό. Πάουν τα είχε. Έκανε. Εκεί στο Μπινελίκη πάνω. Πέντε όπω λέει. Είσαι φοροφυγά φόνο, δεν είναι παιδί. Τελικό μεταγραφή. Και τι είναι. So what. Πάρε τώρα μια μούτσα. Μόνο τα Champions League που έχει. So what. Έτσι. Όλα όσα έχετε βγάλει εσεί που είστε στο κάτω Μετροπολιτάνο τα έχει βγάλει ο Ρονάλντο. Λες, ε. Εύκολα.
Κάπου διάβαζα. Μαζί το λέγαμε την άλλη φορά. Για το Instagram. Κάπου όλο το είχα δει όμως. Ναι, ότι. Ο Ρονάλντο παίρνει 300.000 δολάρια. Μια δημοσίευση, ρε παιδί μου, χορηγούμενη του Ρονάλντο, ξέρω εγώ, από τη Ζιλέτ, λέω ένα παράδειγμα. Που... Ναι. Ή την Ultrex. Είναι πόσο? Ο Ρονάλντο για κάθε ανάρτησή του, ναι, όχι προϊόντος, ανάρτηση δικιά του. Εκεί ποιο τα δίνει αυτά, το Instagram. Α! Ναι! 400.000 δολάρια. Καλά είναι. Αλλά τι μία, εντάξει. Τον άλλο θα ανέβαζα κάθε μέρα 5 φωτογραφίες. Να έχω ένα μεροκαματάκι, δηλαδή 2 εκατομμύρια έτσι χαλαρά. Μεροκάματο, ρε φίλε. Ανεβάζει φωτογραφία, 400.000 χιλιαρικάκια. Αυτό μπαίνει επί τόπου, δηλαδή με το ανεβαίνει φωτογραφία στο λογαριασμό έρχεται η ενημέρωση. Αν μπαίνει στο e-banking του Ρονάλντο και βλέπει δύο λεπτά μετά την άρτηση 400.000 πάνω. Εντάξει. Ή βγαίνει ένα καθαριστικό του μήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ανέβασε, ξέρω εγώ, 10 φωτογραφίες. Μπορεί το μήνα να το πάρει. Πάρε 4 εκατομμύρια. Πάρε 3 εκατομμύρια, ας πούμε. Μπορεί το μήνα να γίνεται. Ωραία. Okay. Ναι, γιατί αυτοί φέρνουν στο Instagram πελατεία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, και λέει το Instagram, ωραία. Πώς ο έχεις... Ρονάλντο φέρνει πελατεία. Η Χριστίνα από την Τριανδρία, έτσι που μπορεί να ανεβάσει ένα σκουλαρίκι, δεν φέρνει πελατεία στο Instagram. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Μην μπερδεύεστε. Από ό,τι έψαξα. Γιατί λίγο έχετε μπερδευτεί, καλές μου φίλες και φίλοι. Και ρώτησα καλές μου φίλες και φίλοι που λέει και ο συνάδελφος, υπάρχει κοντά. Πάνω από 10.000 νομίζω followers, άμα έχεις, αρχίζεις να ψιλοπαίρνεις μπακίρι. Δηλαδή, μπακίρι μπορώ να πάρω κι εγώ, γιατί μπορεί να έρθει εσύ που έχεις. Ξέρω εγώ κάτι. Ναι. Ωραία, και να μου πεις, θα σου δώσω 50 άργο όταν ανεβάσεις και το δούνε. Θα το έκανες. Γιατί ρε φίλε. Και θα έκανες φίλοι μου. 50 άργο, 50 άργο είναι. Φίλοι μου. Σήμερα η μέρα μου ξεκινάει με. με τις μπάρες Δημητριακών. Πάνω από 10.000, Νίκο, μπορείς να κάνεις swipe up. Swipe up, αυτό το ξέρω, ναι. Πάνω από 10.000. Εμείς οι φτωχομπινεδιάρες με τα 1.000 άτομα. Ναι. Τι 1.000. Swipe up for more. 700 είναι δική μου, κάπου τόσο στο Instagram. Εγώ πόσο, 712. Περίμενε, ακολουθήστε μας, ρε παιδιά! 795 έχω. Κι άλλο! 2-0 η Ατλέτικο. Το φράγμα των 800. 2-0 η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωραία, κατεβασιά στο πεταλάκι τι γίνεται στο Wanda με τον Ρουβολιτάνο. Φιλάκια Γιουβέντους. Ούτε φέτος Champions League Γιουβέ. Έσφιξε πολύ με το 2-0, φίλε. Γιατί τώρα Τσόλο που να φάει 3 γκολ. Ο Ριν. Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ με τον Ρονάλντο, αλλά... 11-0-0 στο Τωρίνο. Ναι, να βάζει ο άλλος κανένα τρίγκολο, τίποτα πετυχαίτη και κάνει κανένα κόντρα ανάποδο ψαλίδι που λέγει ένας προπονητής. Κόντρα ανάποδο ψαλίδι. Κόντρα ανάποδο ψαλίδι. Ναι. Με τα κόντρα ανάποδα. Ο Γκοδίν το έβαλε. Ο Γκοδίν, ναι. Πόσα τέτοια γκολ έχει βάλει, από κόρνερ ήτανε. Όχι. Όχι. Ένα φάουλ. Στη μένη φάση. Offside. Είναι offside. 2-0 σφαγή. Πάνε. Άντε. Σμπρόξιμο. Πολύ δύσκολο, ρε. Δεν ήταν offside, Νίκο. Οριακό. Τυχερό τον γκολ. Όπως και το πρώτο ήταν τυχερό, βέβαια. Δεν στείλε μέσα την μπάλα από εκεί, ρε φίλε. Για στόπερ, πολύ καλά. Πολύ καλά. Βρήκε ισορροπία βασικά για να στείλει την μπάλα, μην τη στείλει στο πέταλο πάνω. Α, με το καλά, με λίγο ήταν. Λίγο στο Ρονάλντο βρήκε. Εντάξει. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Έχει σημασία. Και αυτό γκολ είναι. Μην το συζητά. Γιατί βρήκε λίγο με καλά, μη. Ω, με καλά, μη τη βρήκε, ναι. Με καλά, μη τη βρήκε. 2-0. Πάντω η Ατλέτικο σφίγγει πολύ η Γιουβέντους τώρα. Σφίγγει πολύ για την πρόκριση. Και εμένα μη δεν έχω λέω ότι αν σφιχτεί. Αλλά τώρα όχι, με το 2 γίνεται ακόμα και πολύ σφιχτή. Όχι. Νομίζω ότι είναι σφαγή του Γιουβέντους λίγο. Λες. Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί το πρώτο γκολ το βάλω Χιμένες. Ο στόπερ, ναι. Γιατί σφαγή, ρε φίλε. Πολύ καλός παίκτης αυτός. Ναι. Ανερχόμενος στόπερ. Θα τον ήθελε στον Άρη. Θα τον θέλει η United, ρε φίλε. Μόνο μία ομάδα έχει νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία. Μόνο μία. Μόνο μία ομάδα έχει διπλώσει την Ισπανία. Με τον ίν γενικό αρχηγό το τρομή του. Τον Νίκο Λαζαρίδη. Διπλό στην Ισπανία μόνο μία, δεν έχει. Ελληνική. Ναι, δεν έχει άλλη. Ναι. Αλήθεια. Σέρχιο Κόκε. Και Νίκο Λαζαρίδη. Βεβαίω. Δύο γκολ ο Νίκο Λαζαρίδη. Όχι δύο. Δύο. Ένα. Το γιατί ρε. Το δύο πώ θα έχει βάλει. Ο Κόκε. Δύο έχει βάλει ο Κόκε. Στον Τεχέα τώρα, όχι σε κάτι πουλιά. Έτσι. Όμπλακ, μόμπλακ και τέτοια. Έτσι. Έτσι. Πε τα κρυμμένα για να μην τα λέω. Τα λέω, ρε φίλε. Είμαι λίγο κουρασμένο. Τα λέω. Μην πιάξω την 11 εκείνη την ώρα. Το θέμα. Πιάστηνα. Πιάστηνα. Πέστηνα. Πέστηνα. Τερματοφυλακάρα, διεθνής. Ναι. Ο Κρίστη Βαγγέλη αριστερό μπακ νομίζω. Διεθνής και αυτός ο Λιβανός. Λοιπόν, ο Μίσελ ήταν αριστερό μπακ. Ο Μίσελ, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτόν. Ναι. Μίσελ Γκαρμπίνι Περέ. Μίσελ, ρε. Ναι. Ένα χρόνο έχει κάνει. Βραζιλιανός. Ναι. Ξανθός. Με τα μούτρα του τα περίεργα, ναι. Λες και δύο λες και τα είχαν σιδερώσει. Ο Ρονάλντο Γκιάρο με τον Λαζαρίδη ήταν αστόπερ. Ξανθός μπλεμάτι. Ο Γκαρμπίνι Μίσελ. Νομίζω. Ναι. Ο Κασναφέρης με τον Μεδρινό. Ο Κασναφέρης. Ναι. Πόπο ρε Ατλέτικο, ποιος έχεις χάσει. Από το κόρνερ του Κασναφέρη ξεκίνησε τον κόλτο. Ποιος άλλος είπε στόπερ πριν το Κασναφέρη και τον... Ρονάλντο Γκιάρο, καλώς. Ρονάλντο Γκιάρο, ναι. Ήτανε.
Ποιο είχε άλλο. Κόκκι είχε μέσα στην 11η. Κάτσε το. Κάτσε το θυμάσαι απ' έξω, ρε Νίκο. Πώ δεν έχει κάνει και δεν θυμάσαι απ' έξω το... την 11η. Είναι δυνατόν. Έχει θυμάσει την 11η στο Tottenham Pauk. Όχι. Είδε. Τι θυμάμαι. Άντε, ρε. Λοιπόν, Κρέσεις κάτω από τα δοκάρια. Περίμενε, θα τη βρω. Όχι, Γλύκος κάτω από τα δοκάρια. Τι Κρέσεις. 1-2 ήτανε. Γλύκος κάτω από τα δοκάρια. Μην κοιτάς προς τα δω. Όχι, δεν κοιτάω. Μην κοιτάς προς τα δω. Αραούχο έτο δεξιά. Είσαι λάθος ήδη. Με το γλυκό. Ναι. Ο Κρέσεις ήτανε. Ο Χαλκιάς. Ο Χαλκιάς. 0-3. Ναι. Άστο, δεν συνεχίζουμε καθόλου, δεν πειράζει. Χαλκιάς ετό. Ναι. Έτο βασικά. Κοντρέρας. Μαλεζάς Κοντρέρας. Μαλεζάς, ναι. Σταφυλίδης. Α, Σταφυλίδης που αποβλήθηκε. Γκαρσία. Ναι. Φωτάκης. Ναι. Λαζάρ. Σαλπιγκίδης. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης και Αθανασιάδης. Ναι. Και μπήκαν αλλαγή Τσιρίλο. Ναι. Αρίας. Ντιέγκο Αρίας. Ναι. Και ο Μύρος Νάουτσερ. Κολομπιάνο. Ο παίκτης που πάνω από το κέντρο νομίζω ότι είχε νάρκες και δεν πήγε. Ναι, αλλά ήταν σκυλί του πολέμου. Ήτανε, ναι. Και στο Ατλέτικο Άρης που δεν μου το βγάζει το Google, τι έγινε, το πνίξανε. Φίλοι, τι έγινε, το κατέβασαν, δύο το πριν το κατεβάσουν. Γιατί, ρε. Α, δεν μ' άρεσαν αυτά. Ζάτσι φόρτι στο κινητό μου. Όχι. Όχι. Περίμενε. Τώρα εκνευρίστηκα. 2-0 το Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους το 88. 38-62 η κατοχή, ο 12-13 οι τελικές φάσεις των δύο ομάδων, υπέρ της Γιουβέντους. Και όμως το σκορ είναι 2-0 για την Ατλέτικο. Η οποία ψάχνει και να βάλει και τρίτο. Και αν το κάνει 3-0, νομίζω ότι η ρεβάνς μετά είναι τυπική διαδικασία. Αλλά όχι, βλέπω να πηγαίνει αρκετά χαλαρά ο Γκρίσμαν. Μάλλον δεν καίγεται για το σχέδιο του ρογκόλι Ατλέτικο, όσο για να μην φάει κανένα. Αν και η Γιουβέντους στο δεύτερο μήχρονο δεν την έχει απειλήσει για τόσο. Έχω αφήσει το κινητό που έξω να φορτίσει στην κονσόλα και λέει ο Ζάτσης, αυτό κάνει θόρυβο, Τζίτλι. Το κινητό ή η κονσόλα. Το κινητό. Δεν θα κάνει ρελιάνι, μηνύματα έρχονται. Μάλιστα. Εδώ είναι ορχόντος συνάδελφο, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ατλέτικο Άρης 2-3. Τερματοφύλακα, ποιον είχε ο Άρης. Σιουφάκι. Θυμάμαι αυτό. Κόκκι έπαιζε κορυφή τότε ή έπαιζε έξω αριστερά. Κορυφή. Τον είχε βάλει. Λοιπόν. Ατλέτικο Μαδρίτης τότε είχε... Ο Γερμανός τα έχει κάνει μαντάρα στο Γουάντα Μετροπολιτάνο, για πες. Είχε τον Τεχέα, τον Ουφαλούση. Ο Γοδίνη έπαιζε και τότε, έλα. Έπαιζε και τότε το σκυλί. Ντομίνγκεθ, Λόπεθ, Ρέγιες, Τιάγκο, Σουάρετ, Σιμάου, Αγουέρο και Φορλάν. Κακή ομάδα. Ο Άρης είχε Σιφάκι, Βαγγέλη. Α, ο Ριόλ ήταν, όχι ο Ριάρο με τον Λαζαρίδη. Ο Ριόλ Λοθάνο, βέβαια. Ο Μίτσελ, ο Χαβίτο, ο Φατή, ωραίος παίκτης. Ο Τόχα, ο Μενδρινός, μπήκε ο Κασναφέρης στη θέση του. Ο Κόκκι και ο Τσέζαρη, σωστά, και Ντάνιελ Τσέζαρη. Αυτό σε ρώτησε αν ο Κόκκι ήταν. Ναι. Τσέζαρη κορυφή. Σωστό. Ο Κίλα, ο φωνή Θεού. Έχει γίνει το μεταξύ ο Τσόλο viral με την κίνηση στον πανηγυρισμό του στο 1-0. Έχει φάει ο Κιβέτο το 89 από πλάγια. Και από κύριο άλλο μπορεί να στείλει στην αιστεία την μπάλα. Οκ. Okay. Το πάει απευθείας, όχι. Η Real βάζει πολύ. Λοιπόν, για να δούμε. Μεγάλη επέμβαση από τον Όμπλακ, λοιπόν. Σφαγή. Κρατάει το 2-0. Το πλασί ήταν από τον Μπερναρντέρσκι. Σφαγή. Τώρα εδώ, ρε φίλε, όλη την άμυνα δεν δικοπανάς που βγαίνει τόσο εύκολα παίχτης να σουτάρει με όλη την αιστεία μπροστά του τριαντάφυλλο. Έχουν ανοιχτή, ρε Νίκο, δεν έχουν άλλη. Όχι, βασικά. Οι Ατλέτικο, λες. Εδώ, ρε φίλε, για αυτή τη φάση. Εντάξει. Τι έχουν ανοιχτή. Okay. Δηλαδή θα έπρεπε ένας να είναι ασφάλεια ψηλά. Είναι η κατάσταση. Τι ωραίο γήπεδο που έχει πάντω το καινούριο. Είναι ωραίο. Ωραίο φαίνεται. Είναι ωραίο. Είναι καινούριο, ρε φίλε, εντάξει. Λογικά καλό θα είναι. Βυθένε Καλδερόν, είχε πάει, Νίκο. Όχι. Ποιο είχε πάει. Κάποτε ήμουν πουλί. Τότε τι ήταν, άρεσε φαίνεται και, τότε. Και με αγαπούσαν πολύ. Τα ωραία χρονιά. Ναι. Ωραία, πρέπει να είχε πάει Τσάντερ Χαρά τότε. Το 2000. Πω, πρέπει να ήταν μέσα. Επίλεκτο τι πρέπει να το είχε. Το 2000. Υπέρβαρο το αεροπλάνο, σίγουρα. Ναι, το 2000. Το 2010 ήταν η πρώτη μου χρονιά ενασχόληση με τον Άρη τότε. Δυστυχώς για σένα, καλέ φίλε και συνάδελφε. Ναι. Ναι. Που έκανα το. Τότε γνώρισα, ρε παιδί μου, τον Χρύσανθο, τον Αλέξη, τον Γιάννο Δασκάλου. Τότε πρέπει να πηγαίναν όλοι, φίλε. Επιλέγω το μοντέλο τη άλλη, πρέπει να είχε. Εγώ καθίσει πίσω τότε γιατί ήμουν πουλί. Τώρα θα γυρίσει κάποιο από αυτού και θα μου πει ακόμα πουλί. Οκ. Τσάρτερ χαρά σου να έχει τότε. Ωμαν. Παρά λίγο 3-0. Όχι, ψηλά βγει μπάλα. Περνάσαι, κύριε φίλε.
Λες, βέβαια. Όχι. Τότε είχαμε αντιπολίτευση, δεν είναι μόνο RSFM. Σκόπρα ήταν, Υπήρχαν Αφρικανία δηλαδή, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε τότε Βόρεια Κορέα και τέτοια. Με την εκπομπή απονεύρωση. Απονεύρωση, βεβαίως. Ή απονεύρωση. Είναι στη Γαλλία ο Λάμπρος, Μποβέ. Μόνιμα. Μποβέ. Μπράβο. Μπράβο του. Και ασχολείται εκεί την εξασκή, την οδοντιατρική. Α, είναι σε κλινική, ναι, είναι σε κλινική και μάλιστα παίζει. Αυτό είναι το brain drain. Κάνει μουσική εκπομπή μέσω ιντερνετικού ραδιοφώνου. Σόπα, ρε. Ναι, ναι. Έχει λόξα με αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Έχει λόξα. Είναι άρρωστο με αυτό το θέμα. Εκπομπή τη μουσική. Μουσική, μουσική, ναι, ναι. Σε τι τέτοια κινείται, τι μουσική. Α, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, είναι η αλήθεια. Ερενίκο. Ερενίκο. Συγγνώμη, Ερενίκο. Ξέρετε, φίλε, μπορεί να παίζει. Ξέρω εγώ, να παίζει post-rock, μπορεί να παίζει... Progressive! Μπορεί να παίζει jazz, ξέρω εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν... Δεν ήρθε η ώρα ακόμα να φύγουμε. Κάτσε, φλατώσουμε τελικά. Να τελειώσουν τα παιχνίδια. Άρα πάμε σπίτι μας. Καθυστερήσει έχει το Ατλέτικο Μαδρίτης της Γιουβέντους. Στο δεύτερο λεπτό είναι, 4 έδωσε ο Παλίκαρος. Υπάρχει λίγο ένα. Οι haters του Ρονάλντο το βλέπω στα social media, παιδιά, εντάξει. Κατουρίστηκε λίγο, ας πούμε. Κατουρίστηκε λίγο. Α, 2-3 το έχει κάνει City, μάλιστα. 2-2 έκανε ο Σανέ, που επέζε πίσω αντίπαλο στην έδρα τη Σάλκη, και στο 90 έκανε το 2-3 ο Στέρλινγκ. Ναι, καλησπέρα το Λιρόι Σανέ. Ματσάρα έχει γίνει κοινικό Παπαδόπουλο. Θα λέγαμε τρεις ανατροπές. Όχι, δύο ανατροπές, μάλλον, συγγνώμη. Δύο ανατροπέλια. Και η City παίζει με 10 παίκτες από το 68, παρακαλώ, φίλε μου, με την αποβολή του Ότα Μέντι. Δηλαδή έχει κάνει την ανατροπή με 10 παίκτες. Φοβερό. Μάλιστα. Μέταλλο που τα φέτρια. Μέταλλο που τα φέτρια. Λε να δούμε φέτο τελικό City Paris Saint Germain. Οι δύο ομάδες που. Αν δεν συναντηθούν μέχρι τα. Στο Champions League μετά πάει πάλι κλήρωση. Α, δεν το θυμάμαι. Νομίζω πάλι κλήρωση πρέπει να πηγαίνει. Δεν είναι το τάδε ζευγάρι βγαίνει με το άλλο ζευγάρι και όλα αυτά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω είναι κλήρωση. Έτσι πάει. Ωραία μας γίνανε σήμερα η αλήθεια σε σχέση με χθες που ήταν σούπες και τα δύο. Και το Liverpool Bayern Μονάχου. Εκείνο όχι και τόσο. Okay. Και ποιος άλλος έπαιζε χθες. Η Λιόν με την Μπαρτσελόνα. Η Λιόν με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα έχει 25 σούπες στην εστία, αλλά δεν μπήκε ούτε ένα. Σκοράρει. Σήμερα τα παιχνίδια για γκολ έχουν και νομίζω είναι και λίγο πιο ενδιαφέροντα. Okay. Τώρα να κάνει 2-1 Ρονάλντο και όλοι οι haters πάλι. Haters gonna hate. Ξέρεις. Να κάνει. Στη ρεβάνς να κάνει κανένα. Κάμια κεφαλιά να πηδήξει 3 μέτρα από το έδαφος ή να κάνει κανένα κόντρα από το ψαλίδι πάλι. Και επειδή είναι Γιουβέντους, αν ήταν άλλη ομάδα θα έλεγε ότι έχει τελειώσει. Αλλά επειδή είναι Γιουβέντους, δεν μπορείς να αποκλείσει ενδεχόμενο να έχουμε ανατροπή. Γιατί με το 2-0 πάει παράταση. Όχι, απλά ρε παιδί μου, η Ατλέτικο του Σιμεώνε, την ξέραμε τώρα όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ σφιχτή ομάδα γενικότερα. Δεν είναι εύκολο να τη βάλει 3 γκολ, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι γνωστά. Όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο και τέτοια ξέρεις. 11 αυτή είναι η γνωστά. Κοιτάμε κάθε μα ξεχωριστά. Θα πάμε σου. Δεν σκεφτόμαστε τη ρεβάντσα από τώρα, σκεφτόμαστε το επόμενο μάτι στο πρωτάθλημα και τέτοια. Σήμερα θα σκεφτούμε για Παύρο, θα επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι και τα γνωστά. Τα ξέρω καλά, τα εξηγόρια. Έχουμε ήδη στο μυαλό μας το επόμενο, επόμενο μάτς. Τέλος λοιπόν. 2-0 η Ατλέτικο του Γιουβέντους. Μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα του Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος πανηγύρισε λίγο υπέρ του δέοντος, ρε παιδί μου, στο 1-0, πιάνοντας λίγο ένα σημείο που μπορεί να θεωρηθεί προκλητικό για τον αντίπαλο, Νίκο. Μπορεί. Δεν... Ο Ρονάλντο απογοητευμένος, προβληματισμένος. Αλλά νομίζω θα συγκεντρωθεί στη ρεβάνς. Λοιπόν, τελικό δεν το βλέπω το Σάλκε City, αλλά και έκανε μεγάλη ανατροπή η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ξανά αύριο εδώ στις 10. Με τελευταία κουμπί. Αύριο θα το πάμε με Μπινελίκη και το πάω Κάρι και εσύ έκανε εκείνο και εσύ έκανε το άλλο και τέτοια. Θα ανεβάσουμε λίγο του τόνου. Μπάσκετμπολ Τσάμπιονς Λιγκ, πότε ξαναπαίζει, συνάδελφε. Μπάσκετμπολ Τσάμπιονς Λιγκ, 5 Μαρτίου. Πάω ΚΑΕΚ, ήθελες να πας στην Πολώνια εσύ. Πάω ΚΑΕΚ. Στα έλεγα εγώ συνάδελφε. Στα έλεγα εγώ συνάδελφε. Μπορεί να πάω Βανβέργη. Μετά την ΑΕΚ, νομίζω ότι η πορεία σου σταματήσει κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Εσύ μπορεί να το νομίζεις, εγώ το νομίζω. Που νίξε τη Φλαμέγκο. Αρκεί ο ΠΑΟΚ να υπάρχει μέχρι τότε. Αυτό πήγα να πω. Keep ΠΑΟΚ Alive. Λοιπόν, keep ΠΑΟΚ Alive. Πάμε να πούμε την καληνύχτα μας. Ξανά αύριο εδώ στις 10 ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας. Εδώ ξεκινάει στις 12. Τραβάει μέχρι αργά. Γλαζού. Η ζούγκλα. Εμείς αύριο εδώ στις 10 θα είμαστε εδώ. Μπαλάντερ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.